επειδή όλοι φαγώθηκαν τις προηγούμενες μέρες και ασχολήθηκαν και είπαν κοιτάξτε τι βγάζουν για την κυβέρνηση και σαν δεν τρέπονται, ότι βγήκε η έρευνα λέει ότι, πώς το λένε, ότι αυξήθηκε κατακόρυφα η σεξουαλική διάθεση των Ελλήνων, πώς το λένε, μετά τις εκλογές. Δεν υπάρχει κάποιο σχετικό έβριμα βέβαια που να το αποδεικνύει, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπαμε ότι. Είδε στην παρέα του άλλου, με τους φίλους του, τους γνωστούς του. Σου λέει: παιδιά, τι κάνω, κερνάμε. Σου λέει: κερνάμε, χαμός γίνεται. Εντάξει, δεν κερνάγαμε, αλλά από Ιούλιο, χαμός. Γίνεται ένας χαμός. Από Ιούλιο και μετά, μάγκα μου. Μπορεί κάποιο να, ξέρω εγώ, μελέτησε τις πωλήσεις προφυλακτικών. Τις πωλήσεις Viagra. Σωστό. Και σου λέει εδώ πέρα τα στοιχεία αυτά τα έχουμε, βέβαια. Αυτό σωστό. Σου λέω, άμα ανέβηκαν οι πωλήσεις προφυλακτικών 20% ή τα χάπια, τα διάφορα αυξήθηκαν, τότε σου λέει εδώ πέρα για να τα παίρνει. Δεν τα παίρνει για να τα βάζει στο ντουλάπι. Τα παίρνει, τα χρησιμοποιεί. Σωστό, Κώστα. Έτσι. Σωστό. Άρα υπάρχουν τα ευρήματα λοιπόν. Μπορεί να βλέπουμε πιο χαμογελαστές τις γυναίκες πλέον και να θεωρούμε ότι για να χαμογελάνε πλατιά σημαίνει ότι περάσαν καλά το βράδυ. Δεν ξέρω. Έτσι, σωστό. Αυτό είναι μια απόδειξη από μόνη της, έτσι, το συγκεκριμένο. Προφανώς. Προφανώς και είναι. Όχι, εγώ δεν λέω. Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται ότι είναι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, λέω. Εγώ λέω ότι αυτό το πράγμα, ότι το πιστεύουμε, ότι το στηρίζουμε, ότι είναι έτσι ακριβώς όπως μας το, όπως μας το είπανε. Οπότε το πάμε λίγο παραπέρα. Ναι. Όχι εμείς, δηλαδή. Το καλό Pornhub λοιπόν. Ναι, ποιο είναι αυτό? Μία ιστοσελίδα τέλος πάντων. Είναι ιστογραφική, ναι. Ναι. Μία ιστοσελίδα τέλος πάντων που ασχολεί με το κοινωνικό γίγνεσθε, ας το πούμε έτσι. Έβγαλε την σχετική ανάλυση με το σε ποιες περιοχές, σε ποια γεωγραφικά διαμερίσματα, να το πούμε έτσι, σε κάθε χώρα άλλαξαν οι τάσεις, ας πούμε αυτή τη χρονιά. Ναι. Ωραία. Αυτή τη χρονιά. Ναι, τι είδαμε περισσότερο, τι είδαμε λιγότερο, ναι, και τα λοιπά. Ναι, δεν ξέρουμε αν έχει γίνει, ξέρω, από τον Ιούλιο και μετά. Όχι, ναι. Δεν έχουμε τέτοιο. Ωραία, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, έχουμε όμως 2019. Και δεν είναι ακριβώς τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, διότι παίρνουν, τέλος πάντων, το κάνουν λίγο διαφορετικά. Πάντως, ξέρω σίγουρα. Να σου πω, Κώστα, και φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε, ότι έχουμε στοιχεία για την Αττική. Είμαστε. Έχουμε λοιπόν στοιχεία για την Αττική και για κάθε άλλη περιοχή την οποία θα αναφέρουμε. Τα τρία ψαξίματα, να το πούμε έτσι, τις τρεις θεματικές κατηγορίες, να το πω έτσι, Κώστα, καλύτερα. Ναι. Οι οποίες σημείωσαν θεαματική άνοδο. Είμαστε. Ωραία. Στην Αττική λοιπόν. Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι θεματικές κατηγορίες που ψάχνουν έτσι και σημείωσαν τη θεαματικότερη άνοδο είναι 10% πάνω το lesbian. Μάλιστα. 11% πάνω το anal. Ναι. Έχω άγνωστε λέξεις, ναι. Ναι. Και 14% πάνω το email, Κώστα. Βγάνουμε γούστα στην Αττική. Δεν ξέρω τώρα γούστα είναι αυτό που λέει, φίλε, εγώ δεν αυτό, αλλά την είδα και τη λαχτάρισα κάπως. Μπορεί. Ναι, την είδα και τη λαχτάρισα. Την είδα και τη λαχτάρισα. Τη λεβεντιά σου. Ναι. Αυτό ίσως λέω εγώ. Δηλαδή είδα και λαχτάρισα τη λεβεντιά, την καμαρωτή, ας πούμε, κάποιοι που έμοιαζε με γυναίκα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είναι λίγο απενεχοποιημένο. Είναι θέμα στιγμής, Κώστα. Ναι, ότι εγώ δεν είναι ότι είμαι γκέι. Όχι, αλλά είναι θέμα. Γυναίκα, αλλά είναι θέμα. Να έχει τη ματσακώνα. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Τα γούστα των ανθρώπων τώρα εμείς ποιοι είμαστε να. Όχι, κατά καμία περίπτωση. Λέω θέμα στιγμής, θέμα γιορτής. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά στην Αττική. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο. Θα σου λέω περιοχές για να μην τις πούμε όλες. Ναι. Έτσι, θα σου λέω περιοχές και θα μου πεις ποια περιοχή πιστεύεις ότι θα ενδιαφέρει το χριστεπώνυμο κοινό μας. Ναι. Να ακούσει. Αργολίδα. Μας ενδιαφέρει ή δεν μας ενδιαφέρει? Φυσικά και μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, 27% άνοδος την. Γιατί γελάς? Όχι, κάτι διάβασα. Α, 30% άνοδος για το anal. Ναι. Ή anal. Ή anal, εγώ δεν ξέρω καν που τονίζεται, Κώστα, αυτό. Τι να σου πω τώρα, κινάλ, ξέρω εγώ. Ναι, μάλλον, δεν ξέρω. Κάιναλ,
Λοιπόν, και πώς το λένε, δεν ξέρω τι είναι αυτό το. Α, μήπως είναι αναλυτικά, ότι θέλω, είναι ότι, θέλω, ότι θέλω να τα δουν αναλυτικά. Το Google Analytics. Α, ότι δηλαδή βλέπω κάτι, αλλά σου λένε θέλω να το δω και πιο αναλυτικά. Ναι, ναι. Είναι το Anal Analytics. Ωραίο. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει. Συντόμευση, συντόμευση, σωστή του Analytics. Και 31% αύξηση. Να αύξηση για το MILF. Τι λέρε, παιδί μου. Να. Μπράβο στους συνανθρώπους, στους συνέλληνες από την Αργολίδα. Ναι, μπράβο. Πραγματικά, πραγματικά. Μπράβο. Η Άρτα μας ενδιαφέρει. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει η Άρτα. Λοιπόν, 49% άνοδος για το MILF. Τι λες τώρα, ρε παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο στους Αρτινούς. Ω, ναι. Άρτος, ίνος και Άρτα, ίνος και θεάματα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, 62% άνοδος για Big Tits. Μπράβο. Αμερική γίναμε. Και μπράβο, έτσι. Ναι. Και 72% άνοδος για το Cmail, Κώστα. Όπα. Νο, Κώστα. Όπα. Κώστα. Τι συνέβη. Κατά λάθος πρέπει να μπαίνουν, εγώ πιστεύω. Πρέπει να είναι δίπλα σε κάτι άλλο ή δεν ξέρουν τι είναι. Σου λέω ότι C ναι. και mail ότι ναι. είναι μια κοπέλα με ένα αγόρι. Ναι. Και κάθονται και. Θα μπερδεύονται, δεν μπορεί. Αυτό λέω. Θα μπερδεύονται. Κεντρική Μακεδονία μας ενδιαφέρει. Αν μας ενδιαφέρει. Τζιτζικό στα πλάκα κάνεις τώρα. 8% άνοδος για τον bondage. Αυτό είναι που, που ενώνεσαι, που κάνεις bonding με τον άλλον. Με τον James Bond κάτι με να μου κάνει. Μπορεί να είναι με τον Bond. Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό που κάνουν bondage, που πιάνουν όλοι μαζί τα χέρια. Και λέει, ελάτε να πούμε, ξέρω εγώ, μαζί τις ιστορίες μας και τέτοια. 9% για το school, εντάξει, λογικό γιατί είναι περίοδος τώρα, ανοίξαν τα σχολεία. Σχολεία ναι. Έτσι και τα λοιπά. Και 13% για το BBW. Barbecue. Νομίζω ότι ναι, είναι barbecue. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, big. In Japan. Big barbecue. Ξέρω, way. Win. Big barbecue. Win. Big barbecue. Wings. Φτερούγες. Α! Φτερούγες. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Big barbecue wings. Οπότε εντάξει, λογικά είναι όλα αυτά. Ηχείος μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Σου πάμε τα πούμε όλα, αλλά άμα σε ενδιαφέρει, εγώ δεν μπορώ τώρα δύο, να μείνω συγκίνητος. Στοιχείο πάνε, δύο. Λοιπόν, 22% άνοδος για το lesbian, 26% για big tits και 50% άνοδος για το orgy. Μπράβο στοιχείο, ρε παιδιά. Μπράβο, μ' αρέσει αυτή η κοινωνικότητα αυτή, ναι. ότι ξέρεις, to know us better, βρισκόμαστε, τα λέμε, ρίχνουμε και ένα πείδημα, ωραίο είναι αυτό. Έτσι. Το πράγμα, δείχνει ότι έρχεται κοντά ο κόσμος. Mm-hmm. Και ξέρεις, επειδή πέρασε και τουριστική περίοδος τώρα και ο κόσμος μπορεί να νιώθει μοναξιές, εκεί που ήταν γεμάτο το νησί ξαφνικά τώρα αδειάζει σιγά σιγά, σου λέει θα καταπολεμήσουμε τη μοναξιά, εμείς θα βρεθούμε σε ένα σπίτι 10 άτομα, θα φάμε, θα πιούμε, θα κάνουμε τρενάκι, θα περάσουμε ωραία, γιατί όχι. Όχι στη μοναξιά, όχι στην απομόνωση, όχι στην αποξένωση. Ναι, στοιχείο. Ναι, στοιχείο. Και Αντρέα, ναι, έχεις δίκιο. Σκάσα μηνύματα από ακροατές. Άκρος πρόθυμο να μας εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνει ένα, αλλά με κάθε λεπτό και μας ξεστράβωσαν. Ναι, εννοείται ότι σκάσαν αυτά τα μηνύματα. Εγώ δεν τα διαβάζω αυτά. Και εννοείται ότι σε ευχαριστούμε. Εγώ ντρέπομαι, δεν τα διαβάζω αυτά τα μηνύματα. Η Κέρκυρα, Κώστα, ενδιαφέρει. Η Κέρκυρα δεν θα ενδιαφέρει. Πλάκα κάνεις τώρα. Σου έχω εκπληξούλα εδώ στην κορυφή. Λοιπόν, 10% άνοδος για το ματσούρ. Ναι. Εντάξει. 14% άνοδος για το τίν. Κάτσε ρε παιδί μου, και τίν και ματσούρ, τι γίνεται. Τι, γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να είμαστε να ανοιχτό μυαλί. Δεν μπορείς να είσαι και κρεατοφάγος και το vegetarian. Γιατί δηλαδή. Δεν γίνεται. Να τρως και τη Δευτέρα να τρως παϊδάκια. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορείς. Αλλά μπορεί να τρως φασόλια τη μία μέρα και πίτσα την άλλη. Γιατί δηλαδή. Πρέπει να τα δύο άκρα πρέπει να είναι αυτά δηλαδή. Ναι, δηλαδή πώς. Άμα εστιάζουμε στο. Πρέπει να δοκιμάζεις. Σου λέει δεν μπορώ λίγο το σκληρό. Την άλλη μέρα θέλω το μαλακό. Ναι, οκ. Αν κάπως το. Με τις μασελίτσες μας, χράτσα χρούτσα. Αλλά κορυφαίο εδώ πέρα. Με 31% άνοδο ναι. Είναι η κατηγορία καρτούν. Τι είναι? Εκπλήσωμαι ευχάριστα. Ναι, καρτούν. Καρτούν φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι. Κάποιοι είχαν δύσκολη την παιδική ηλικία. Φίλες και φίλοι. Κάποιοι με την ξέρω εγώ, με τη Χάιντι ενδεχομένως ή με κάποια ξέρω, με την τσιτάρα. Έχει δουλέψει πολύ τσιτάρισμα με την τσιτάρα προφανώς και τώρα σου λέει ήρθε ο καιρός να τα δόκουμε όλα. Ωραίο, ωραίο. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Πάμε παρακάτω, εμείς απλώς τα στοιχεία διαβάζουμε. Η Κορινθία, Κώστα, μας ενδιαφέρει. Η Κορινθία δεν μας ενδιαφέρει. Αστείευεσαι. 23% άνοδος για το MILF. Ναι. 25% για Big Tits. Και 51% άνοδος για το school. Εντάξει, έχουμε εξετάσει αυτές τις κατηγορίες. Ωραία, ωραία. Ναι. Η Κρήτη, Κώστα, μας ενδιαφέρει. Η Λεβεντομάνα. Η Λεβεντομάνα Κρήτη. Η Κρήτη κι άμα μας ενδιαφέρει. Πλάκα κάνεις. 15% άνοδος για το τίν. Με τη στάκα που τρώνε εκεί καταρχάς οι Κρητικοί και τα υπόλοιπα τα γαμοπύλαφα και αυτά, πρέπει να γίνεται χαμός. Τι είναι το πρώτο το.
Την 15%, ναι, ωραία, ναι, ναι. 16% amateur, ναι. Amateur, ναι. Και 25% έμπονη. Ω, γέροντα η ευχή. Μαυρούλες, φίλε. Η πρώτη, έτσι, η πρώτη, ναι, από αυτές που διαβάσαμε, ναι, που είναι εκεί. Μπράβο, ναι, στους κριτικούς, ναι, ναι, η πρώτη και η μόνη, πρέπει να σου πω. Δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού τέτοια άνοδο στο έργο. Η λεβεντογένα πάντα διαφοροποιείται. Είναι πάντα μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Η δράμα μας ενδιαφέρει, Κώστα. Το ρωτάς. 26% χεντάι. Γούστα. Βγάναμε γούστα. Κάτσε. Δεν έχεις ακούσει. Εδώ πέρα νομίζω είναι η μεγαλύτερη έκπληξη από όλα. 51% καρτούν. Καταλαβαίνεις με την κλιμάκωση που έχουμε. Πάμε για κάτι πολύ δυνατό στην κορυφή. Πολύ, πολύ, ναι. Λοιπόν. Για σαλάχια πάμε μετά. Και με άνοδο. Πάμε για καλαμάρια τώρα και για γιγάντια χταπόδια τώρα. Πάμε να βγάλουμε ομορφιές. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι χρήζει ξεχωριστής κοινωνιολογικής ανάλυσης. Διότι πρώτο, κυρίες και κύριοι, για το 2019 στις προτιμήσεις των δραμηνών, με την εκπληκτική άνοδο του 142%, είναι η κατηγορία German. 142? Ναι. Πού είμαστε, ποια περιοχή είμαστε? Δράμα. German. Ναι. Δεν έχει εξήγηση. Το μόνο που να σκεφτώ είναι πως γυρίζουν τίποτα άνθρωποι που είναι στην Γερμανία, και ναι, για τα λοιπά, με τις Mercedes τους, με τους λασποτήρες και τα λοιπά, γυρίζουν και θέλουν να νιώσουν λίγο από Γερμανία και μπαίνουν μέσα και ξεσκίζονται. Ενώ βαράνε συνέχεια. Μήπως έκανε franchise Doberman, δηλαδή. Ξέρω εγώ τώρα, δεν μπορώ. Προσπαθώ να σκεφτώ μερικά πράγματα που ίσως να στέκουν αυτή τη στιγμή, ναι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το German. Ναι. Θα θέλαμε ένα φιλοδραμινό. Εγώ πιστεύω ίσως ότι είναι κάποιοι που έρχονται για διακοπές, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, έρχονται για κάποιοι, γυρίζουν για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά θέλουμε κάποιο τρόπο να διατηρήσουν δεσμούς με την μαμά Γερμανία. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα Ιωάννα μας ενδιαφέρουν. Τώρα αυτό δεν πρέπει να το ρωτήσει. 22% MILF. Ναι. 49% female friendly. Τι είναι αυτό? Φλωριές. Τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ, είναι φλωριά μου, ακούγεται. Πρώτη φορά, και τα άλλα πρώτη φορά τα ακούω, αλλά αυτό πρώτη φορά τα ακούω, το female friend. Ξέρω εγώ, female friend, τι να σου πω. Φλωριά μου ακούγεται εμένα. Δεν ξέρω να σου πω. Και 52% mature. Επιβεβαιώνεις για τα Γιάννα για όλα αυτά? Επιβεβαιώνεις με την εμπειρία σου, επιβεβαιώνεις για τα Γιάννα? Αυτό το female friend με ναι, και εμένα. Για το MILF, ναι. Ναι. Για το mature δεν ξέρω να σου πω. Ναι. Για το MILF, ναι. Καλά, η καβάλα δεν ρωτώ αν μας ενδιαφέρει. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει η καβάλα, τώρα για όνομα, έτσι. Λοιπόν. 23% MILF, 32% anal, και 156% άνοδος για το compilation. Σου λέει μη χάνουμε χρόνο. Σου λέει όλα μαζεμένα, να... από πουρί. Έτσι, να ξεκινήσουμε ένα ντουο, να το κάνουμε τρίο κουαρτέτο, μπουκάκι, μετά ο Ντορίς να μπαίνει. Σαλάχια. Μην ξεχνάμε τα σαλάχια, παιδιά. Σαλάχια, έτσι, κουστό, ναι. Κουστό, όλα, κουστό. Σε ένα ωραίο, σφιχτό, δεκάλεπτο βιντεάκι. Ένα σφιχτό, έτσι, καλό. Έτσι, ωραία, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, Κοζάνη, Κώστα, μας ενδιαφέρει. Κοζάνη μας ενδιαφέρει, βεβαίως. 16% MILF, 19% mature και 33% squirt. Να η Κοζάνη που κάνει διαφορά με την πλευρά της. Να η Κοζάνη, έτσι, ο υδάτινος πλούτος. Βελβεντό, Σέρβια, δίπλα κοντά. Εδώ τα προβλήματα, αυτά, οι φυσικές πηγές της χώρας. Βεβαίως, η λιμνοθάλασσα κάτω που έχει το φράγμα. Να τα λέμε αυτά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, βεβαίως. Θεσσαλία μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Λάρισα ζητάει ο κόσμος. Θεσσαλία, έχω Θεσσαλία. Αυτό θα καλύψει. Και Δυτική Ελλάδα. Θεσσαλία, δεν έχουμε άλλα. Ωραία, ωραία. Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και κλείσαμε. Λοιπόν, Θεσσαλία, 15% old young. Έλα στον παππού. Που από ό,τι μου έχουν πει, old young είναι old ο άντρας και ναι, young η γυναίκα. Ναι, υπάρχει και το ανάποδο, ωστόσο φαντάζομαι ότι θα υπάρχει δηλαδή. Από ό,τι αλλά... μου έχουν πει, αυτό είναι το, η βασική όπως συνθήκη. Όπως τα ακούς, ναι, 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 ναι. Δηλαδή... Ναι. Ναι, ωραία, εντάξει. Ναι. Ναι. 16% mature και 21% MILF. Εντάξει, εδώ είναι χαμηλά τα ποστά. Έχουμε μείνει περίπου, ναι, στα ίδια. Είμαστε αρκετά σταθεροί. Δεν μας είναι πίσω όμως. Είμαστε... Δηλαδή, ναι, πηγαίνουμε, ναι, ναι, τρένο, ναι, στις κατηγορίες μας. Πηγαίνουμε λίγο μια μικρή άλλο, αλλά πηγαίνουμε, είμαστε κατασταλαγμένοι. Είναι αυτό που λένε high five, ξέρω τι ζητάω. Ακριβώς, Κώστα. Ακριβώς. Ναι. Κώστα, είναι ακριβώς αυτό όπως το πες. Λοιπόν, και κλείνουμε με Δυτική Ελλάδα, όπου έχουμε άνοδο 9% MILF, 15% στο Ματσούρ και 32% στο Old Young. Έχουμε και εδώ Old Young. Μάλιστα.
Λέει κάποιος στο female friendly, ένας φίλος μου λέει, ναι, ότι είναι τσόντα για γυναίκες. Μάλλον θα παντρεύονται, ναι. Ξέρω και θα δοκιμάζουν ηφικά, θα αλλάζουν ηφικά. Πιθανότατα, ναι, και θα γίνεται εκεί στην αλλαγή του νηφικού. Καταλάβες αυτό. Ναι. Θα πέφτει το κουφέτο. Για μάλιστα να είναι και ασορτή με το θέμα του γάμου, χρησιμοποιείται λέξη κουφέτο. Καταλάβες. Μάλιστα. Female friendly. Α, ναι. Με πορνό λέει, με ιστορία, με σενάρια μου έχει πει ένας φίλος μου. Λέει ο Ιωσόνο Αργολίδα, πρώην βεργαρίστα, λόγω ημέρας. Άρα Ιωσόνο Αργολίδα σήμερα και μόνο. Μάλιστα. Κουίβ δεν ακούω, λέει κάποιος, και ανησυχώ ότι είναι στημένη και αυτή η έρευνα. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Ευχαριστούμε τους φίλους που μας ενημερώνουν ότι είναι το female friendly. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους φίλους που μας ενημερώνουν ότι μετά τις αμερικάνικες οι γερμανικές είναι καλύτερες τσόντες. Ενημερώνουν εμάς τους άσχετους καστανάδες, όπως μας αποκαλούν. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Εμείς, παιδιά, όπως ξέρετε, το καθήκον μας. Κάνουμε το δημοσιογραφικό. Εμείς μεταφέρουμε. Είμαστε οι κομιστές της είδησης. Εμείς δεν είναι. Δεν ξέρουμε, αλλά αποφύρουμε να μεταφέρουμε. Και μιλώντας, ναι, μιλώντας τώρα για, για αυτά, δηλαδή, τα πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη, και ξέρω εγώ, και baseball δεν ξέρουμε. Άμα υπάρχει ένα αποτέλεσμα baseball, θα το μεταφέρουμε. Πρέπει να ξέρουμε το baseball για να το μεταφέρουμε. Όχι, βέβαια. Αυτό θέλω να σου πω. Πολλές φορές το έχουμε κάνει. Αυτό θέλω να πω. Ότι καμιά φορά το δημοσιογραφικό μας καθήκον επιτάσσει να ασχοληθούμε και με πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Και μίλες και τώρα στα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα λέει κανένα φορά συζητά μια Φόρμουλα 1. Τι, αν μπούμε με Φόρμουλα 1, εμείς μπορούμε να οδηγήσουμε μια Φόρμουλα 1. Καλά, Έλληνες είμαστε. Μπορούμε να οδηγήσουμε. Όσοι Έλληνες φυσικά την πάρουμε και θα φέρουμε και γη σβούρε. Όχι απλά θα την οδηγήσουμε. Κάνουμε και ντόνατ. Θα κάνουμε και ρεκόρ. Ρεκόρ γύρου. Ναι, ναι. Ως Έλληνες. Ατυχές το παράδειγμα τώρα. Για οδήγηση ο Έλληνας. Θα σου πει ο Έλληνας, δείξε μου που είναι η όπισθεν και οδηγάω τα πάντα. Έτσι. Θα σου πει ο Έλληνας. Την όπισθεν δείξε μου μόνο. Κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, παιδιά, Κουίφ και τέτοια δεν είχε. Ή παιδιά, ίσως ή να είναι σε μια άλλη περιοχή ή δεν είχε τόσο πολύ άνοδο. Μπορεί να είμαστε σταθεροί. Μπορεί το Κουίφ να είναι σε πτώση αυτές τις μέρες. Μην το ναι, λέτε δηλαδή. Ναι. Μπορεί να είναι σε αυτό, δεν ξέρετε. Οι προτιμήσεις των ανθρώπων να αλλάζουν και διαφοροποιούνται. Μπορεί να θεωρούνται και, με τον καιρό. Ναι, ξέρεις, μπορεί να είναι καιρός που ευνοεί τα σαλάχια τώρα. Ναι. Κατάλαβες, τα σαλάχια, τα. Να είναι τώρα αυτά. Πολυπλόκαμα, όντα, τσουχτρές. Το θερμό, μπράβο. Ναι. Καλά τα λες, ναι, τα γιγάντια καλαμάρια, δεν τα κράκεν. Να είναι. Αυτά να είναι. Ρελίστε κράκεν που λέμε. Τώρα η εποχή του. Οι ψαράδες το ξέρουν άλλωστε αυτό. Η εποχή του είναι τώρα. Εντάξει, εσύ έβλεπα, sorry τώρα που πεις για, για τα καλαμάρια και τα κράκεν. Ξαναδά, λοιπόν, έχει βγει, τώρα εντάξει γυρίζουμε σε πολύ τέτοιο, αλλά είναι ωραίο, γι' αυτό θα το πω. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, αυτοί οι γονείς που μας ακούτε, και έχετε παιδάκια εκεί γύρω στα 4, 5, 6, 7, 8, 9, εκεί σε αυτή την ηλικία. Μια φανταστική σειρά 6 βιβλίων, που είναι βιβλία του Ιουλίου Βέρν. Με σαλάχια. Αλλά πιο μικρά. Α. Δεν είναι προφανώς όπως είναι τα άλλα. Είναι, ας πούμε, 20-25 σελίδες, αλλά μια πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση. Και την ιστορία, την γράφει την περίληψη ουσιαστικά της ιστορίας ο Αντώνης Παπαθεοδούλου. Είναι πάρα πολύ όμορφη η εικονογράφηση. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ, και είναι μια εισαγωγή για τα παιδιά και στον κόσμο του Ιουλίου Βέρν. Σε ένα λοιπόν από αυτά, τώρα γιατί λέγεται σαλαχιά, στο περίφημο 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Από τις θάλασσες, μάλλον, γιατί είναι ο σωστός τίτλος. Είναι ο Κάπτεν Νέμο, όπως θυμάστε, με τον ναυτίλο του. Και σε κάποια στιγμή του την πέφτουνε. Γιγάντια καλαμάρια. Και είναι από τις πρώτες αναφορές για γιγάντια καλαμάρια που κράνε σε βιβλίο. Πάρα πολύ ωραία σειρά βιβλίων. Θέλετε να τα πάρετε στα παιδάκια σας για δώρο. Είναι πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, Κώστα, θέλω για λίγο να μείνουμε στο θέμα. Για τα 2,7 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το εξαντλήσουμε, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα. Με κάποιο άλλο ρήμα, αν θες να χρησιμοποιήσουμε πέρα από τον εξαντλήσουμε. Διότι, ναι, διότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας Μεγάλης Βρετανίας. Έβαλε την εξής σοκαριστική έρευνα. Λέει, κοιτάξτε, τα επίγοντα σε εμάς κάθε χρόνο τα επισκέπτονται περίπου 24 εκατομμύρια άνθρωποι. Μάλιστα. Από αυτά τα 24 εκατομμύρια, τα 3,5 εκατομμύρια έρχονται εδώ με κάποιο είδους τραυματισμό. Στη διάρκεια του σεξ. Οι περισσότεροι τραυματισμοί εκ των οποίων είναι κατά τη διάρκεια του σεξ. Μάλιστα. Και λέει στη συνέχεια της έρευνας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, λέει, έχουμε κληθεί να αφαιρέσουμε διαφόρων ειδών πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και μπορούμε να σας πούμε ποια είναι τα 10 πράγματα που συναντάμε πιο συχνά. Θα πω στην τύχη μπουκάλια. Στην τύχη τελείως. Όχι. Όχι. Φακούς θα πω στην τύχη. Φακούς. Φέγγουμε.
Όχι. Μάλιστα. Γατάκια. Όχι στην Αγγλία. Γατάκια Αγγλία, αυτό λέω. Όχι στην Αγγλία. Ναι. Όχι στην Αγγλία. Λοιπόν. Θα πω στην τύχη ψάρια. Καλό. Όχι. Υπάρχει. Όχι. Α, εντάξει. Όχι. Γατάκια Άγγλι. Ψάρι, γιατί λεφτούρε το ψάρι. Γατάκια Άγγλι. Το ψάρι άντε και μπήκε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Όπως γνωρίζουμε και στην Ελλάδα, στο Ζάγιο. Κάτι συζητήσει που έχουμε ακούσει. Μπήκε το ψάρι και μετά έβγαλε τα κάθια και δεν έβγαινε το ρημάδι. Κατάλαβες. Α, ευχαριστούμε πολύ. Α, Άναλ είναι στα αγγλικά. Α, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά μου. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το χρειαζόμασταν αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι ή πρέπει να την πάμε μετά αυτή την κουβέντα. Μετά. Να μην πω ένα μόνο, ένα τυράκι. Ναι. Ένα από τα 10 γιατί είναι και το πιο κουλό, πρέπει να πω. Ο, μην το πεις και δεν μπορώ κουλό. Να το εξηγήσω. Όχι, είναι λίγο ανεξήγητο. Α, για πες, τάξη. Τα υπόλοιπα όλα κάπως γίνεται μια κουβέντα. Ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Σος σόγιας. Εντάξει, τι σου κάνει εντύπωση. Τι είναι, ρε φίλε. Ρε παιδιά, συγγνώμη, α πούμε. Βάλε μια γλιστράι. Δεν έχω βαζελίνη, δεν έχω λιπαντικό. Η σος σόγιας. Άγια λιπαντικό. Τι για λιπαντικό. Στουμπώνει. Δηλαδή κάποιο δεν έχει. Μοχλό. Τι με ρωτά με να τη βγάλει. Τι είμαι, γιατρό, άγγλο είμαι να ξέρω πώ να τη βγάλει. Δεν έχει λάδι σπίτι του και έχει σόσογια. Δεν έχει σόσογια. Μα αυτό είναι ανώμαλο. Μα δεν μπορεί να κάνει σεξ αυτό. Μα προφανώ και είναι ανώμαλο. Δεν εξετάζουμε την ανομαλία αυτή. Δεν ξέρουμε τι σόσογια. Δεν έχω λαδάκι. Βούτε τη βούτυρο. Έλα ρε. Σόσογια. Δεν έχουν τελείω και βούτυρα λάδια. Βεβαίω. Εντάξει, πάμε το βρει το. Βούτυρο. Φυστικό βούτυρο, κάτι ξέρω εγώ. Μπορεί να τσούζει το φυσικό βούτυρο. Σόσόγιας ρε φίλε. Σόσόγιας ρε. Σόσόγιας φίλε, για λιπαντικό. Εντάξει. Εγώ βάζω στοίχημα ότι είναι για λιπαντικό. Για όνομα. Λοιπόν, ωραία λοιπόν. Stop. Κάντε τις προτάσεις σας. Ναι. Κάντε τις προτάσεις, θα τα βρούμε λοιπόν. Ένα το είπαμε. Έχουμε άλλα 9. Πάμε σε δελτίο τραγουδάκι και εδώ είμαστε. Κουβέντα είναι σοβαρή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club παρέα μέχρι τις 12. Με Παναγιώτη Ρήλο στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2195-79-283-45. Τα τηλέφωνα για μετά τις 12. Τα μηνύματά σας φτάνουν στο σταθμό και κατ' επέκταση και στην εκπομπή με τους τρόπους από το κινητό σας. Γράφετε Super FM ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολή στο 19-19, 0,31 το ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr, στο πάνω μέρος της κεντρικής. Κλικάρετε και πολύ ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας, οποτεδήποτε θέλετε. Ράμα για άκυρο. fightclub2.0 στο Facebook για την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής και να μας έχετε στο κινητό σας μαζί με διάφορα άλλα καλούδια που έχουμε εκεί στο application. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαρός στα μικρόφωνα και συνεχίζουμε βεβαίως φίλες και φίλοι. Ναι, θα πούμε μωρέ και προγνωστικά. Όχι μωρέ. Μην με τα προγνωστικά τώρα. Φτάζει, νοιάζει. Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα, συζητάμε. Προγνωστικά σας φάγανε. Λοιπόν. Είμαστε λοιπόν στα 10 πράγματα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο σεξ σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας Μεγάλης Βρετανίας. Ωραία. Ναι. Είχαμε πει τις σόσογες. Κάποιοι φίλοι λένε ότι δεν είναι η σός, είναι το όλο το μπουκάλι με τη σός. Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι τέτοια πράγματα. Εγώ δεν σκέφτομαι ότι είναι τέτοια πράγματα. Ντροπή. Λοιπόν, στείλατε διάφορα πράγματα, πρέπει να πω. Προφυλακτικά βλέπω, λαχανικά καρότα αγκούρια βλέπω, κοσμήματα βλέπω, βόλους βλέπω, μήλα μπανάνες βλέπω, εσώρουχα βλέπω, μπαλάκια, λεμόνια, πουρα βλέπω. Εντάξει, okay. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Πάμε για να δείτε ότι εκεί που σταματάει η φαντασία, εσάς που τα στείλατε, αρχίζει η φαντασία των Άγγλων. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαι λίγο τρομαγμένος τώρα, θέλω να σου πω. Με όλα αυτά που απέκλεισες. Νούμερο 9. Ναι. Δεν είναι ιεραρχικά, είναι χήμα δεκάδα. Λοιπόν, μπάρα Δημητριακών. Τι γελάτε δηλαδή. Μάλιστα. Γιατί γελά. Με το τσόφλι. Ωραία. Ενέργεια, πρωτεΐνη, αυτό και τα λοιπά. Υγεία. Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Κυροπήγιο. Το σκέφτηκα το κυροπήγιο. Δεν το έπεσε όμως. Δεν το έπεσε όμως. Σκέφτηκα. Αλλά λέω τραβηγμένο θα είναι. Κυροπήγιο, μάλιστα. Κυροπήγιο. Ωραία. Με το κερί ή όχι. Δεν ξέρω.
Πριν είπαμε την μπάρα με το πλαστικό, όχι τώρα με το κερί, όχι. Το θέμα είναι τι καιρό πήγε. Από αυτά τα. Μακρούλα. Ναι, καλά. Τα τριένα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες θρίλερ που ανεβαίνουν στον πύργο. Φίλε, το ένα μέρος θα είναι. Μπορεί και τα δύο. Αν είναι δύο, τα δύο. Δεν γίνεται. Τα δύο από τα τρία. Τα δύο από τα τρία. Είσαι σίγουρος ότι δεν γίνεται. Εκτός αν είναι κάποιο που είναι κοντά. Δεν είναι κοντά. Γιατί να μην είναι, γιατί να μην το. Θα λαμπαδιάσω τα κεριά, δεν πάω πολύ κοντά. Θα πάρει φωτιά ο κόλος μας. Δεν γίνεται αυτό που λες. Τώρα θα πάρουμε τώρα. Άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός. Κώστα, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός. Τι φλανάχει ο λοκός. Τηλέφωνο του Γέρας. Εντάξει, αυτό είναι, για λόγους, είναι και για λόγους πλήσης, για λόγους καθαρισμού. Ναι. Εκεί που αυτό τσαπ μπαίνει. Ναι, εντάξει, καθαρίζω λίγο πιο, ναι, λίγο πιο καλά. Λίγο πιο καλά να καθαριστώ. Πού είναι το τηλέφωνο, το χάσαμε. Απ! Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Τρόμπα ποδηλάτου. Γελάτε. Γελάμε, ναι, τι να κάνουμε. Γελάμε, γιατί γελάμε. Όχι, ναι, αυτό κάνει και, και τρομπάρισμα. Δεν είναι μόνο ότι αυτό. Αυτό κάνει δουλίτσα. Ότι τρομπάρισμα. Αυτό δουλίτσα κάνει αυτό. Έτσι. Αυτό δεν θες να σου χωριστείς μετά. Και αρχοντισιονάκι μέσα. Αυτό θες να σου σηκώνει τη σαμπρέλα συνέχεια. Δεν τα σκέφτεσαι όμως. Δεν τα σκέφτεσαι και τα σκέφτονται οι Άγγλοι τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Καυτερή πιπεριά χαλαπένιο. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή. Αυτό είναι τιμωρία. Αρέσει. Κάποιον τιμωρούν και το κάνουν αυτό. Γι' αυτό είναι τιμωρία. Να. Τιμωρία είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Κάνε το καλύτερο πυροφάνη πίσω. Καλύτερο, πιο soft. Λάμπα είδους λάβα. Ποια είναι η λάμπα. Κάτσε να το γκουγκλάρουμε, ρε παιδί. Πρέπει να έχουμε εικόνα. Τώρα μιλάμε περισσότερο. Λοιπόν. Λάμπα. Ναι. Α, μάλιστα. Βολεύει, ε. Μέρητο αυτό με τη λαβή, ε. Να σου πω κάτι. Το σχήμα είναι. Είναι. Φαλικό σύμβολο. Φαλικό σύμβολο είναι το σχήμα της λάμπας. Άσε μετά, ανάβουν και ωραία, κάνει και ρο μέσα, ανάβουν και λαμπάκια, πράσινο, κόκκινο, αυτό. Έτσι. Μια χαρά, είναι ωραίο, κάνει και εφέ. Έτσι. Δηλαδή μετά το γυρνάς το λοκό γύρω-γύρω και είναι σαν strobe light. Και λες μωρό μου λάμπεις και τέτοια. Ναι, ναι. Να. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καρέκλα γραφείου. Και τα ροδάκια μέσα, και τα ροδάκια. Μην μου βάλεις αυτή, βάλ την ανατομική. Καρέκλα γραφείο, φίλε. Μου και άφησα τα δύο καλύτερα για το τέλος. Ένα πόδι, φαντάζομαι. Ένα ροδά. Έχει καλύτερα από την καρέκλα γραφείο. Έχει ένα που μου φαίνεται πραγματικά γελίο και ένα που μου φαίνεται πραγματικά απίθανο. Θέλετε το πράγμα. Κάθεσαι πάνω στην καρέκλα και σε τσουλάνε μέχρι το σχολείο. Και αν δεν βρεις να κάτσεις, λες, σιγά, έχω την δική μου καρέκλα. Τα κάναν όλα για την καρέκλα. Τα λαμόγια. Πώς πηγαίνουν οι γιαγιάδες στην εκκλησία με το στασίδι τους. Πάω στο νοσοκομείο με την καρέκλα σου. Λοιπόν, θέλετε το πραγματικά γελίο ή το πραγματικά πολύ δύσκολο. Και τα δύο θέλουμε. Το πολύ δύσκολο πρώτα. Κορίνα του μπόλινγκ. Παιδικές, ρε φίλε. Κορίνα του μπόλινγκ. Εντάξει, μοναδικά strike πρέπει να γίνονται. Μοναδικά strike. Κάτσε καλά τώρα. Κάτσε καλά. Αυτό με κάτσε καλά γιατί. Δεν πρέπει να ρωτήσω λίγο κάτι. Μην κάτσε καθόλου. Τι σπίτι του κορίνα του μπόλινγκ τώρα, να το πάμε εκεί. Δηλαδή, καταλαβαίνω πολλά από τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή, μια καρέκλα γραφείου την έχει σπίτι. Ωραία. Όχι για αυτόν τον σκοπό, αλλά την έχει σπίτι. Ναι. Εσύ ξέρει κανένα που να έχει σπίτι του κορίνα του μπόλινγκ. Όχι για αυτή τη χρήση, γενικότερα λέω. Ξέρει κανένα που να έχει σπίτι του κορίνα του μπόλινγκ. Κανονική η κορίνα του μπόλινγκ. Όχι, εγώ δεν ξέρω κανένα. Και διάλογο στην Αγγλία. Αξιότιμο. Το παιδικέ είναι, έχει όλα και στο αντίθετο. Παιδικέ είναι μικρούλε πλέον. Ναι, δεν εντάξει. Μιλάμε φαντάζομαι για αυτέ. Φαντάζομαι όχι. Μιλάμε για κανονικέ κορίνε. Όχι, δεν ξέρω, όχι. Μόνο οι επαγγελματίε παίχτε του μπόλινγκ ενδεχομένω. Ναι, πώ είναι αυτή και είναι τόσο ψηλά. Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο. Ωραία. Το πιο γελίο και κλείνουμε. Ναι. Βουρτσάκι τουαλέτας. Πιγκάλ. Ναι. Πιγκάλ ή βουρτσάκι τουαλέτας. Δεν υπάρχει μόνο το πιγκάλ. Ναι. Είναι και το βουρτσάκι. Ναι. Μια μακριά βούρτσα, πώς να σας το πω, πώς να σας το εξηγήσω αλλιώς. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι το πιγκάλ. Ναι. Είναι βουρτσάκι τουαλέτας. Βουρτσάκι. Ναι. Μπορεί, το πιγκάλ μπορεί να είναι βουρτσάκι. Ναι.
Γιατί το βουρτσάκι μπορεί να έχει double pleasure, έτσι. Μπορεί να έχει και το βουρτσάκι, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω αν. Δεν θέλω. Ναι, ούτε εγώ, αλλά μπράβο στα παιδιά. Μπράβο σε κάθε περίπτωση. Μπράβο στους γιατρούς που καλούνται να βγάλουν αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω, είναι αυτοί είναι οι ήρωες καθημερινότητας. Οι μικροί ήρωες είναι αυτοί. Δηλαδή, σου κάει ο άλλος μπρούμητα, έχει ένα πιγκάλ σφινωμένο πίσω. Λες τώρα, εγώ έχω δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, πρέπει να το βγάλω αυτό. Πρέπει κάτι να κάνω. Δεν πρέπει να τον αφήσω έτσι. Σκάει όλος, έχει μια καρέκλα πίσω. Σου λέει, ή κάτω ή σάτω. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Δεν γίνεται, πρέπει να βγάλουμε την καρέκλα. Δύσκολα πράγματα. Χαλαπένιας. Ναι. Χαλαπένιας. Ωραία. Εντάξει. Αυτά. Οι φίλοι μας, παιδιά, οι Άγγλοι. Ωραίο θα ήταν να βγει και εδώ πέρα κάτι τέτοιο. Δεν θα βγει ποτέ βεβαίως. Ναι. Εννοείται. Απλώς το λέμε. Το λέμε. Τέλος πάντων. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καραχάς... Brexit, ρε. Brexit και να μην ξαναπείτε ποτέ. Brexit, ρε. Brexit. Καρέκλα γραφείου. Brexit, ρε, για πάντα. Όξο! Λοιπόν, καταρχάς έχουμε τα μάτια, να μην τα ξεχάσουμε. Ναι. Λοιπόν, έχει τελειώσει ένα Ρουμανία-Βόρεια Ιρλανδία κατά τον 21-3-0. Έχουμε ένα Φραγκφούρτη-Χομπούργ άσχετο 0-3. Και τώρα για το Euro. Βουλγαρία-Αγγλία 0-4, ημίχρονο. Παιχνίδι που έχει διακοπεί ήδη δύο φορές λόγω ρατσιστικών συνθημάτων, πρέπει να πω. Γαλλία-Τουρκία 0-0. Κόσοβο-Μαυροβούνιο 2-0. Λιθουανία-Σερβία 0-0. Μολδαβία-Αλβανία 0-3. Ουκρανία-Πορτογαλία 2-0. Φανταστική Ουκρανία στον όμιλο. Διαλύει πραγματικά ο Πορτογαλία και την Πορτογαλία, ήδη 2-0 στο ημίχρονο. Ένα γκολ έχει δεχτεί μέχρι στιγμής. Είναι το 7ο παιχνίδι της Ουκρανίας. Έχει δεχτεί ένα γκολ. Τρομερή πορεία. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει. Και εδώ σπίτι έχουμε και ένα Ποντεντέρα Πιστογέζε 1-1. Οκ. Και παρακολουθούμε. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Εντάξει, διαβάζω κάτι το οποίο έρχεται να συνεχίσει την εμετήλα και την αναγούλα που νιώθουμε τις τελευταίες μέρες. Ναι. Παιχνίδι Γαλλία-Τουρκία στο Stade de France. Ναι. Με πάρα πολλούς Τούρκους μέσα, καμία 32.000 Τούρκοι οι οποίοι χαιρετούσαν στρατιωτικά. Ναι. Η αναγούλα συνεχίζεται και κλιμακώνεται όλη αυτή η αηδία που ξεκίνησε από τους. Ποδοσφαιριστές Εθνικής Τουρκίας συνεχίστηκε στο χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους. Εγώ δυστυχώς είχα προβλέψει ότι θα συνεχίσει. Όπου υπάρχει κάμερα, οι Τούρκοι θα κάνουν αυτή την ιστορία. Να. Και ευτυχώς, λέω εγώ, που καμιά φορά αποκλιμακώνεται όταν υπάρχουν ομάδες με σταθερές αξίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως η Σαν Πάουλη. Ναι. Ναι. Τις οποίες να πούμε την ιστορία, γιατί αυτή είναι η λιγότερο γνωστή ιστορία. Βεβαίως. Δηλαδή, τους Τούρκους παίκτες μετά τον Κόσμο Αλβανία να χαιρετούν στο δέκα, τους είδαμε όλοι. Η UEFA τους είδε. Εγώ νομίζω ότι τους είδε τελικά με καθυστέρηση. Όχι, είπε δεν είδαμε. Θα μελετήσουμε το βίντεο να δούμε. Δεν είδανε. Όλος ο πλανήτης είδε. Η UEFA δεν είδαμε. Είχαμε πάει τουαλέτα εκείνη την ώρα. Θα δει και θα κάνει επίπληξη. Νομίζω. Λοιπόν. Νοπολίτικα, έτσι. Ναι, νοπολίτικα. Βέβαια. Λοιπόν, η μεγάλη Σαν Πάουλη, λοιπόν. Μάλλον, θα ξεκινήσω ανάποδα. Η Σαν Πάουλη παίζει ένας Τούρκος παίκτης, ο Τσένκ Σαχίν. Ναι. Ο Τσένκ Σαχίν, λοιπόν, έκανε ένα post στο Instagram, όπου προσευχόταν για τη θετική εξέλιξη της εισβολής των Τούρκων στη Βορειοανατολική Συρία και είχε μια τουρκική σημαία. Οι φίλαθλοι της Ζανκτ Πάουλη, αν τη λέμε σωστά, της Ζανκτ Πάουλη, στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που ήταν ένα φιλικό με τη Βέρντερ, σηκώσανε διάφορα πανό που τη λέγανε μεταξύ αυτών και το πολύ χαρακτηριστικό Σαχίν Φακόφ. Πάρα πολύ απλά, γιατί... Είναι γνωστή η δράση της Ζανκτ Πάουλη το μεταξύ. Και βγήκε πλέον και η ομάδα, γιατί... Και η ομάδα βεβαίως εννοείται είναι διαχρονικά γνωστή για τις αντιφασιστικές της θέσεις, η οποία έβγαλε ανακοίνωση, η οποία λέει ότι οι θέσεις που εξέφρασε ο παίκτης μας είναι αντίθετες με τις αξίες του συλλόγου και έχουμε αρχίσει ήδη συζητήσεις μαζί του για να λύσουμε το θέμα. Για να λύσουμε το θέμα ή να λύσουμε το συμβόλαιο. Το δεύτερο λέγω. Ναι. Το δεύτερο λέγω. Εντάξει, ώστε να μπλέξουμε σε άλλα νομικά θέματα εκεί πέρα. Τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν και να επικαλεστούν. Αλλά όπως συζητάμε, λέμε αντανακλαστικά. Εδώ Ζανκτ Πάουλη έβγε. Όχι ότι περιμέναμε. Εντάξει ρε παιδιά, οι φίλοι μας οι Άγγλοι τώρα. Δηλαδή, επειδή είπα οι φίλοι μας οι Άγγλοι τώρα, για όνομα,
Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Καλά. Α, και γκρίζι λύκη. Είχαμε και γκριζολικικά πέρα από τους χαιρετισμούς. Μπράβο, ωραία. Ωραία, παιδιά. Να αποκλιμακώνουμε τις εντάσεις, παιδιά, έτσι. Εντάξει, ο Εμετός κοντεύει να βγει από τα μάτια όμως πλέον. Πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή, είναι ένα πράγμα τρομερά ενοχλητικό. Το να κάθεσαι και να. Ασχημάτιζε με τα δάχτυλά τους και το σήμα των γκρίζων λύκων, μάλιστα. Α, και γιούχαραν και το γαλλικό εθνικό ύμνο. Εγώ διάβασα κάπου ότι δεν γιούχαραν τον γαλλικό ύμνο. Εν πάση περιπτώσει. Okay. Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή με τη στάση τους κυρίως οι Τούρκοι αθλητές νομιμοποιούν ένα μακελιό, το στηρίζουν. Α, δεν... τον έστειλαν. Συγγνώμη, έφυγε ο Τούρκος από την Σαντ Πάολη. Πάμε. Νομιμοποιούν λοιπόν ένα μακελιό με αυτό που κάνουν και περιμένω από τις ομοσπονδίες των διαφόρων αθλημάτων που υποτίθεται θα επιληφθούν επί του θέματος να κάνουν κάτι σοβαρό πέρα από επίπληξη. Όπως. Τι να κάνουν. Τιμωρία, αποκλεισμό. Από αγώνα, από διοργάνωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αρέσει, να περνάει σε εκατομμύρια θεατές, αθλητές, οι οποίοι στηρίζουν ένα πόλεμο. Λόγω του ότι το κάνει ποδοσφαιριστές, θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή θα. Ναι, πήρε το χρυσό μετάλλιο και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν γίνεται να τα περνάμε όλα στον τούχο. Εμείς. Εννοείται ότι εμείς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τι πρεσβεύουν, τι συμβολίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιακούς Αγώνες σταματούσαν οι πόλεμοι για να πάει στους Ολυμπιακούς. Και αυτός χαιρετά στρατικά νομοποιεί ένα πόλεμο και θα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να πάει στο διάολο. Εμείς και οι λαοί, οι οποίοι τέλος πάντων μέσα στα χρόνια έχουν με κάποιο τρόπο συναναστραφεί με την Τουρκία τέλος πάντων σε διάφορα επίπεδα, γνωρίζουμε γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο αθλητισμός σε μια χώρα με κάθε άλλο παραδημοκρατικό καθεστώς υποτάσσεται σε πολιτικές, παύλα σε πολιτικοστρατιωτικές διαταγές ουσιαστικά. Δηλαδή δεν είναι πρωτοβουλίες των παιχτών αυτά, γιατί ξέρεις, αν γίνει αν τους καλέσουν σε απολογία, τότε θα είναι ότι είμαι αυθορμήτως. Αυθορμήτως τα παιδιά αποφασίσανε να χαιρετήσουν. Μα δεν είναι έτσι. Επίσης, αν κάποιος δεν το κάνει, είναι πολύ εύκολο να τον βαφτίσουν γιουλενιστή μέσα ένα βράδυ και να συλλάβουν αυτό και όλους τους συγγενείς του και να τους στον πουντρούμι. Το καταλαβαίνω αυτό. Γι' αυτό λέω για διαταγές. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια αισχρή μορφή προπαγάνδας σε αθλητικές συναντήσεις, σε αθλητικά events. Δεν πρέπει, αλλά δυστυχώς τα γήπεδα έχουν γίνει πολλές φορές θέατρα τέτοιων ενεργειών. Δεν μπορεί η UEFA να ρίχνει πρόστιμο, ας πούμε, στον κάθε Ολυμπιακό για ένα κέλτικο σταυρό και οι άλλοι να χαιρετά στρατιωτικά εν μέσω πολέμου και να μην ανηγυρωθούν τώρα, για να τα λέμε όλα. Όχι, ναι, εννοείται. Με τον Ολυμπιακό κλείσαν κομμάτι της θύρας επειδή υπήρχε ένα πανό, ένα επί ένα. Και καλά κάνανε. Ναι. Καλά κάνανε. Και εδώ πέρα θα κάνουν το επίπληξη. Ίδιο πρέπει να κάνουν σε ένα λεπτό. Επίπληξη. Φοβάμαι για χαιρετισμό στρατηγό. Φοβάμαι όταν σκοτώνονται άμαχοι. Μακάρι όχι. Μακάρι όχι. Δεν ξέρω τι λέτε παιδιά για Ισραηλινούς και τέτοια, αλλά αμάν με αυτό το επιχείρημα. Αμάν. Θα πεθάνουμε και ακόμα θα διαβάζουμε λίγο πριν πεθάνουμε αυτό το επιχείρημα. Αυτό το ναι, αλλά δεν λέτε για τη Μαρφίν. Ναι, αλλά το κάνανε και οι Ισραηλινοί. Και το επιδοκιμάσαμε εκείνο δηλαδή, ή πρέπει κάθε φορά που λέμε κάτι δηλαδή, να αναφερόμαστε και σε οτιδήποτε εκείνη στο παρελθόν. Μιλάμε για το σημερινό. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Τι πράγμα είναι αυτό, τι παράλογη λογική είναι αυτή. Εξετάζουμε κάθε φορά αυτό που γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Τα προβλήματα είναι πολλά, δεν είναι μόνο τα αθλητικά, αλλά τα αθλητικά, επειδή αφορούν εκατομμύρια κόσμο και τα βλέπει εκατομμύρια κόσμος, είναι από αυτά που θα έπρεπε να τιμωρούνται παραδειγματικά. Παιδιά, στα πολιτικά, αλλά ποιος ασχολείται, Κώστα, στα εγώ λέω τελικά. Η λύση τέλος δίνεται πάνω από άλλους φορείς. Δηλαδή βγήκε κατά δίκαση ο Προκόπης Παυλόπουλος. Τελειώνει και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Έχουμε περάσει το μήνυμα αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα όταν βγαίνει, ας πούμε, Προκόπης Παυλόπουλος. Σωστό. Και για να μην νομίζει κανείς το λέω ειρωνικά, όταν βγαίνουν οι ηγέτες και λένε αυτό το πράγμα, πρέπει να σταματήσουν. Καλά κάνουν οι πλευράς και το λένε. Και ναι, παιδιά, όντως εννοείται ότι υπάρχει και ο Καντέρ, ανάμεσα αυτούς, με το freedom στα παπούτσια. Εντάξει, ο Καντέρ είναι μια άλλη περίπτωση. Έχουμε ξαναστήσει για τον Καντέρ. Ο Καντέρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέμει το φιλοκάρδι του, ο οποίος δεν ταξιδεύει στην Ευρώπη, δεν ήρθε στο Λονδίνο να παίξει με την ομάδα του, τον οποίο έχει αποκηρύξει ο πατέρας του γιατί δέχεται απειλές.
τον οποίο κυνηγάνε, υπάρχουν απειλές ότι απαγωγής από πράκτορες Τούρκους. Έχει διηγηθεί μια ιστορία που ήταν διακοπές και τον πήρε ο μάνατζερ του και του λέει: έρχονται να σε πιάσουν. Και έφυγε 5 ώρα την νύχτα με το αυτοκίνητο για να μην το πιάσουν στις διακοπές του. Μιλάει για τον άνθρωπο που έχει περιμένει να πάρει την αμερικανική υπηκότητα για να μπορεί να κοιμάται ήσυχο στα βράδια και να μπορεί να ταξιδεύει χωρίς το φόβο, μην τον τσιμπήσουν κάπου. Αλλά ο Καντέρ έχει την τύχη να είναι ένας πλούσιος αθλητής, ο οποίος βγάζει το ψωμί του στις ΗΠΑ και όλο αυτό το πράγμα τον προστατεύει από άλλα πράγματα. Δυστυχώς δεν προστατεύει την οικογένειά του, η οποία αναγκάστηκε να τον αποκήρυξει. Ναι. Ο Καντέρ δυστυχώς, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι η εξαίρεση των κανόνων. Ένας άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να ζει καλά, μακριά από την Τουρκία και να ταχώνει στον Ερντογάν σε κάθε ευκαιρία. Εντάξει. Ο Καντέρ έχει πει την επική ατάκα όταν είχε βγει η φήμη για το έμφραγμα του Ερντογάν ότι αποκλείεται να πάθει έμφραγμα, δεν έχει καρδιά. Πριν από λίγες εβδομάδες που είχε βγει αυτό. Και ο Σουκούρ που γράφεται, δεν ξέρω πώς τοποθετήθηκε ο Σουκούρ, αλλά ξέρω ότι και τον Σουκούρ τον έχουν στην μπουκά. Τέλος πάντων, παιδιά, μεγάλη κουβέντα που δυστυχώς είναι πάντα η ίδια κουβέντα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Σημαίνει που υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Απλώς αυτό είναι βάρη. Δεν είναι το ίδιο, όντως, όπως λέω, σε ένα σκέλικο σταυρό ή για το πανό για τη Στρεμπρένιτσα που αναφέρει εδώ ένας φίλος. Όλα είναι άσχημα και κατακριτή, αλλά εδώ, όπως είπε ο Κώστας, μιλάμε για έναν χαιρετισμό που παραπέμπει σε συγκεκριμένο πράγμα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ναι. Είναι σε εξέλιξη. Και νομοποιείται από τέτοιου είδους χειρονομίες. Νομοποιείται, και αυτό είναι το πιο άσχημο. Νομοποιείται παγκοσμίως, γιατί η εικόνα ταξιδεύει. Ναι. Και ακόμα και αυτοί που δεν συμφωνούν με αυτό που κάνουν οι Τούρκοι το βλέπουν. Υπάρχει μέσα στα μάτια μας η εικόνα αθλητών που χαιρετάνε στρατιωτικά. Ναι. Ανθρώπων δηλαδή που πανηγυρίζουν για αφαίρεση ανθρωπίνων ζώων. Πώς θα το κάνουμε? Ουσιαστικά ναι. Και αν δεν πανηγυρίζουν, εν πάση περιπτώσει. Εννοούν σαφώς ότι επικροτούν αυτό που γίνεται. Ότι καλά το κάνουμε αυτό. Ναι. Αυτό ναι. Και αυτό είναι από μόνο του. Είναι στρατιωτικός χαιρετισμός με πλατή χαμόγελο. Σωστό. Σωστό, σωστό. Είναι δηλαδή ότι πόσο γουστάρω όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν είναι απλά ότι ξέρω εγώ, στηρίζω τα στρατά της χώρας μου και ελπίζω να γυρίσουν όλοι ζωντανοί. Είναι πλατή χαμόγελο. Είναι χαρά. Είναι άγρια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και εδώ είμαστε και πάλι σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Fight Club, δεύτερη ώρα. Πολλά πράγματα θέλω να πούμε, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο μάτς Βόρεια-Νότια Κορέα. Ναι. Οι οποίες έχουν ξαναβρεθεί, είχαν βρεθεί στα προκριματικά του Μουντιάλ του 10, αλλά σε ουδέτερο έδαφος. Ναι. Τώρα έχουμε μάτς Βόρεια-Νότια Κορέα στην Pyongyang. Κανονικά, αγώνας προκριματικών παγκοσμίου κυπέλου στην Ασιατική ζώνη. Η Βόρεια Κορέα ανοίγει τα σύνορά της για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Είμαστε. Για να δώσει παιχνίδι. Μιλάμε για ιστορική στιγμή. Δεν θα πρέπει η μισή εθνική Νότιας Κορέας να αυτομολύσει τη Βόρεια Κορέα για να δείξει πόσο ονειρεμένα να ζεις εκεί? Η μισή είπες? Τουλάχιστον. Τουλάχιστον μισή. Τουλάχιστον μισή, ναι. Βεβαίως. Για να μην νομίζουμε ότι κοπανάνε μόνο οι Βορειοκορεάτες όταν βρίσκουν την ευκαιρία. Δεν πρέπει οι Νότιο-Κορεάτες να το κάνουν αυτό? Έτσι. Θέλω να πω ότι δύο ομάδες έχουν κάνει μέχρι στιγμής από δύο νίκες. Και αν για την Νότια Κορέα αυτό ενδεχομένως ακούγεται λογικό, να έχει κερδίσει 2-0 το Τουρκμενιστάν και 8-0 τη Σρι Λάνκα. Σον έχουμε σε τελική ανάλυση. Ναι. Έτσι. Η Βόρεια Κορέα έχει κάνει επίσης το 2-2. 2-0 το Λίβανο και 1-0 τη Σρι Λάνκα εκτός. Πάμε για ντέρμπι μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Πάμε για πολύ μεγάλο ντέρμπι. Να σου πω στο Σον τι έχουν πει αυτή τη φορά. Αν δεν κερδίσει τη Βόρεια Κορέα, θα σε πάρουμε στο σκοτώ. Μεγάλο αστέρι της Βόρειας Κορέας, ο Χαν, πρέπει να πω. Ο οποίος αγωνίζεται, ναι, αγωνίζεται στην K23 της Ιουβέντους ως δανεικός από την Κάλιαρη. Μάλιστα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι εντάξει, ανοίξαμε τα σύνορα να έρθει η Νότια Κορέα να παίξουμε κτλ. Αλλά φίλαθλοι δεν πρόκειται να υπάρχουν, ούτε δημοσιογράφοι πρόκειται να υπάρχουν.
ούτε επιτρέπεται στην Νότια Κορέα να μεταδώσει ζωντανά το παιχνίδι. Μάλιστα. Θα δείξουμε το παιχνίδι, μα θα παίξουμε το παιχνίδι. Αν κερδίσουμε, θα σας το δώσουμε μετά. Αν δεν κερδίσουμε. Θα σας δώσουμε κάποιο που κερδίζουμε. Μπράβο. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ χάσουμε 2-1, θα το σταματήσουμε στο 1-0. Μπράβο. Οπότε η Νότια Κορέα κάνει μια αποστολή 55 άτομα όλοι. Που είναι παίκτες, προπονητές και τα μέλη εκεί της εθνικής ομάδας και αυτοί θα πάνε. Ένα θα τους μετράμε, έναν θα τους μετράμε. Θα κάνουμε τικ. Τικ, όποιους μπαίνουν να ξέρουμε εννοείται τι θα τι γίνει. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Πλάκα κάνεις. Τώρα πέρα πολλά. Δεν ψόφαγες να δεις το μάτς αυτό. Αστεία, ψόφαγα να είμαι στις κερκίδες να το βρεις, εξέδρες. Να είμαστε εκεί με τους οπαδούς του πολυχρονεμένου όλοι και ακουνάμε σημαίες. Να κάνουμε όλα. Να ξεκινήσει την όλα στο τελείο και ξαφνικά να γίνει μια λαοθάλασσα, μια όλα ατελείωτη στο. Μια Κιμ Γιονγκ Ουν, ωραία. Με κορεό φοβερά που θα σχηματίζεται η φάτσα του Μαρκαριστού και τέτοια. Φανταστικά. Φανταστικά. Ναι, να σταματήσουν οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες να δέχονται την τουρκική λίρα. Εμπάργκο, ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία θα ήταν. Εδώ, παιδιά, σταματήσαν να τους πουλάνε όπλα από εδώ και πέρα. Ναι, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Γιατί μέχρι τώρα τους τα πουλάγαμε κανονικά τα όπλα. Ξέρουμε ότι ήταν μια φιλιρηνική χώρα, οπότε τους τα δίναμε έχοντας μια αίσθηση ότι δεν πρόκειται ποτέ να βλάψουν ούτε κουνούπι, ότι για ασκήσεις θα θέλανε. Και από εδώ και πέρα λέμε δεν θα σας δίνουμε. Δηλαδή, σκοτώστε τι να σκοτώσετε με αυτά που σας έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Τους δαγκώσαμε, παιδιά, πολύ άσχημα. Εντάξει, τι να πω. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Με πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί τι να πρώτο προλάβουμε να πούμε ρε εσύ σήμερα. Έχει τόσα ωραία θέματα. Εντάξει, τα υπόλοιπα τις επόμενες μέρες, σιγά. Καλά, πάμε τότε λίγο από τα παλιότερα. Ωραία. Γιατί... Να τα αφήσουμε. Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα, είναι παρασκευιάτικο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι η συνέντευξη του Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος μιλάει για τη συμπαξή του με τον Ρονάλντο και φτάνοντας μέχρι την εποχή της Ρεάλ, όπου λέει ότι ήταν μια τρέλα τότε, γαλάκτικος, μετά το παιχνίδι υπήρχαν ιδιωτικά τζετ παντού και πηγαίναμε που γουστάρουμε ο καθένας. Ότι εγώ προσευχόμουν να έχουμε αγώνα το Σάββατο για να πηγαίνω να βλέπω Φόρμουλα 1 την Κυριακή. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αλλά κοιτάξτε, επειδή ήταν πολύ γαλάκτικος, ήταν τα αποδυτήρια λέει κάπως που εμείς μεταξύ μας παίξαμε τα διαχειριζόμασταν, αλλά κάποιοι προπονητές δεν μπορούσαν. Ναι. Δηλαδή, ήρθε λέει ο Καμάτσο. Ερχόταν στα αποδυτήρια και έλεγε: θέλω όλοι να είστε εδώ αύριο το πρωί στις 7. Εμείς λέει πριν ήρθε ο Καμάτσο, ξεκινάγαμε προπόνηση 10:30. Του μιλήσαμε, του είπαμε, κύριε Καμάτσο, ξέρετε, εμείς εδώ 10:30 και τα λοιπά. Όχι, λέει αυτό, σε 10 μέρες έφυγε ο Καμάτσο. Ναι. Μετά λέει, ήρθε ο Βαντερλέι Λουξεμβούργο. Λέει, εμείς στα τραπέζια που κάναμε, στο μεσημεριανό, πίναμε λίγο κρασάκι με την ομάδα. Ναι. Και πριν το βραδινό, με προσοχή και τα λοιπά, πίναμε και καμιά μπύρα. Ναι. Ήρθε ο Λουξεμβούργο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κόβει το κρασί, κόβει τις μπύρες. Πάμε, λέει, εγώ με τον Ρονάλντο, του λέμε: coach, οι άνθρωποι έχουν τις συνήθειές τους εδώ, μην τις αλλάξετε. Σπάγει τα λοιπά. Κόβει το κρασί, κόβει την μπύρα. Τρεις μήνες. Γεια σου. Θα κόψω το κρασί. Γεια σου, Βαντερλέι. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Αλλά πιο συγκλονιστικό και από αυτό, ένα πράγμα το οποίο το διάβασα και αδυνατό να το... Είναι η είδηση που έχω μπροστά μου. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Ναι, γιατί αδυνατό να την πιστέψω. Είναι σμειώνει, να πούμε, μόλις Πορτογαλία με τον Ρονάλντο. Την Πέμπτη λοιπόν μας πέρασε, πριν από 4 μέρες, και η Ουκρανία με 10. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο 700 γκολ.
ή το 701, γιατί υπάρχει μια διχογνωμία. Αν έχει, 699 ή. Γιατί είναι πάει διχογνωμία, δεν είναι καταγεγραμμένα. Είχαν χρεώσει ένα γκολ τύπου στον γκολ. Τύπου, όχι στον Πέπε, κάτι, δεν θυμάμαι τι, το διάβαζα τις προάλλες. Απέναλτι ήταν. Τώρα έγινε ήταν απέναλτι και αποβολή. Μάλλον, δεν το είδαμε αυτό. Ναι, απέναλτι και αποβολή, μάλιστα. Οκ, 2-1, άρα έχει ψωμί το μάτσο τώρα. 700 έμπασε εδώ, το 7 μπήκε το μπροστά 7 μπήκε, σίγουρα. Όπως και να έχει, 700-701. Την Πέμπτη λοιπόν μας πέρασε οι βραζιλιάνικες, οι αστυνομίες Βραζιλίας ανέκρινε ως ύποπτο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση της Βραζιλίας με το όνομα ΠΣΣΕ. Ο Θεός θα μας κάψει από τον όνομα, πραγματικά, τον Καφού, αν έχετε το Θεό σας. Τον Καφού. Για μια ιστορία με παράνομες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή του Σαο Πάολο, να πούμε είναι αυτό. Ναι. Ο Καφού είπε στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ ότι είναι ψέμα, δεν έχω οικόπεδα στην περιοχή. Ναι. Δεν έχω καμία σχέση με την. Και το κάνει αυτό στον Καφού που ένα μήνα πριν πέθανε ο γιος του από καρδιακή προσβολή. Ναι. Έτσι. 30χρονος γιος του. 30 ο γιος, 49 ο Καφού. Ναι. Τι να πω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα μας κάψει Θεός. Και αποδείξεις να έχεις, δηλαδή και να έρθει ο Καφού ίδιος και να σου πει ναι, είμαι ο αρχηγός, ναι. Έλα, φύγε, σε παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Κάνεις το σταυρό σου πρώτα. Ναι. Σε παρακαλώ. Ξέρω ποιος είσαι. Ναι. Πήγαινε. Φυλάς το χέρι και σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσε. Ναι. Ευχαριστώ. Πήγαινε σπίτι σου, σε παρακαλώ. Εντάξει, δηλαδή. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Τέλος πάντων. Έτσι στα παικτικά. Επίσης, να πούμε ότι ο Ντίμηταρο Αλάνης, μετά την ανακοίνωση απόσυρσής του από την εργοδράση, δίνει διάφορες συνεντεύξεις. Mm-hmm. Μία από αυτές είναι στην Αγγλία, στο goal.com, όπου είπε διάφορα πράγματα έτσι για την καριέρα του. Είπε ότι εντάξει, εγώ ήμουν καλλιτέχνης, δεν γίνεται μια ομάδα να έχει 11 καλλιτέχνες, δεν μπορεί να έχει 11 σαν εμένα. Είπε ότι οι αγαπημένοι του συμπαίκτες ήταν ο Ρούνεϊ και ο Ρόμπι Κιν. Mm-hmm. Ο Ρόμπι Κιν, μάλλον εννοεί. Δεν ξέρω, το διάβασα και εγώ και είχα την απορία ποιος από τους δύο είναι. Με το Ρόμπι Κιν δεν συνυπήρξε στην πουθενά. Όχι. Τότε να μην είχε, δεν ήταν καθόλου ο Ρόμπι Κιν. Α. Προσπαθούσα να θυμηθώ. Έχεις δίκιο, μπορεί να είναι ο Ρόμπι Κιν. Και να... εγώ το είδα και το μυαλό μου πήγε κατευθείαν ότι έγινε ορθογραφικό, ότι έγινε τυπογραφικό λάθος, ότι εννοούσε το Ρόι Κιν. Λοιπόν, ο Μπέρμπα ήταν 6 με 8 στην Τότεναμ και ο Ρόμπι Κιν ήταν στην Τότεναμ. Ήταν από το 2 με, ναι, ήταν 2 χρόνια συμπαίκτες. Ναι. Άρα λέει το Ρόμπι Κιν. Αρκετά, ναι. Άρα λέει το Ρόμπι Κιν. Μάλιστα. Είπε λοιπόν, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, του είπαν ότι ξέρεις ότι όσο ήσουν εδώ σου κάνανε πολύ έντονη κριτική και λέει, κοιτάξτε, υπάρχουν τώρα 6 με 7 ποδοσφαιριστές top επίπεδου που τρέχουν λιγότερο από όσο έτρεχα εγώ. Mm-hmm. Αλλά όταν επισημαίνεις κάτι αυτό μένει ακόμα και δεν είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, προσπαθούν να φάνουν έξυπνοι, μπορούν να πάνε μπιπ, είπε, τσέκαρα τα στατιστικά μου και έκανα 10 με 11 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι. Γκολ για τη Γαλλία μόλις με το Ζιρού. Ποιος πήγε αλλαγή πριν από 5 λεπτά. Ναι, στο 76, Γαλλία-Τουρκία 1-0. Δεν με ψήνει. Ότι έκανα 10 με 11 χιλιόμετρα. Δεν με ψήνει. Ούτε με καμία δύναμη. Δεν με ψήνει. Με καμία δύναμη. Sorry κιόλας δηλαδή. Δύσκολο. Ναι, τον Καφού τον Ευαγγελίστα, παιδιά. Ναι. 11.30 το πρωί είναι το μάτς. Εντάξει. Πού να το δούμε. Πού να το δούμε. Πού. Πες μου, πού να το δούμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό δεν ξέρω. Πού μπορούμε να το δούμε. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, το επιχείρημα και του Εσκομπάρη κόρη ήταν κουφή και σκοτώθηκε ο αδερφός του και δεν θα έπρεπε να τον κυνηγάει η κακή Κολομβιανή αστυνομία. Του Εσκομπάρη κόρη, όσοι έχουν δει τον Νάρκος, επειδή το έχω αρκετά πρόσφατο, κουφάθηκε από έκρηξη γιατί ο μπαμπάς της ήταν μεγαλέμπορος ναρκωτικών και τον κυνηγούσε η μισή χώρα. Λοιπόν, και ο αδερφός σκοτώθηκε έχοντας πρώτα σκοτώσει και μακελέψει κόσμο και έχοντας, ξέρεις, όλο τον ποινικό κώδικα, όχι το μισό, παραβιάσει. Οπότε μη συγκρίνουμε τέτοια πράγματα. Καινούριο ποινικό κώδικα. Δηλαδή και καινούριο να γράφει, αν θα τον παραβίαζε και αυτόν. Ναι. Πριν εκδοθεί, πώς να σου το πω. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
Εντάξει. Είχαμε το γράμμα του Μπουφών στο 17χρονο αυτό του. Έτσι επίσης μέσα σε όλα. Εντάξει, δεν μας είπε πολλά καινούργια πράγματα. Ναι. Όχι, μαζί σου είμαι. Δεν μας είπε πολλά καινούργια πράγματα. Εντάξει, Μπουφών, έχεις αγιοποιήσει την εικόνα σου. Φτάνει. Εντάξει. Έχεις αγιοποιηθεί την ζωή. Εντάξει, φτάνει. Είπε για την κατάθλιψή του, αυτό είναι το ένα που το είπε αυτό. Και για τις βλακίες στην Πάρμα τότε με τη φανέλα. Το 88. 88. Που τον είχε κατηγορήσει για το 88 που είναι το. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Ότι ήταν ναζιστικό. Ναι, όχι, όχι. Ότι ήταν από το Χάρι Χίτλερ εκείνο. Όχι. Δεν το έχω μπροστά μου. Ότι είχε βάλει μια φανέλα. Μινέρβα. Όχι ρε παιδί μου, τύπου με ένα σύνθημα της τότε ιταλικής ακροδεξιάς πιτσιρικά στην Πάρμα, σε κάποιους πανηγυρισμούς που έλεγε κάτι τύπου καμία ανοχή στους δειλούς, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Άρα έχετε και κουμπώνει και το 88. Θέλω να πω, μπορεί εκείνη την περίοδο τα μυαλά του και η πολιτική του τοποθέτηση ήταν προς την ακροδεξιά. Μπορεί. Άξι. Μπορεί, ναι. Μπορεί. Θάνατος δειλούς έλεγε, μάλιστα. Θάνατος δειλούς, ωραία. Ακόμα. Ακόμα χειρότερο, αν έλεγε θάνατος δηλούς, προφανώς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα προγνωστικά, γιατί δεν θα τα δεν προλάβουμε ούτως ή άλλως. Τα αυριανά μάτια, λοιπόν, πάμε. Ποια θα πεις τα σημερινά. Λοιπόν, αφού τόσο πολύ το περιμένατε, πάμε. Λοιπόν, τέταρτο γκρούπι έχουμε. Τέταρτο γκρούπι. Θυμίζω, Ιρλανδία, Δανία, 12. Ελβετία 8, Γεωργία 5, Γιβραλτάρ χωρίς βαθμό. Ναι. Ναι. Και πάμε. Ελβετία, Ιρλανδία. Από Άσο μέχρι Χ το μου πάει αυτό το παιχνίδι εμένα. Χ. Okay. Και Γιβραλτάρ, Γεωργία. Διπλό. Στηρίζω Γιβραλτάρ εγώ, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν μου πάει καρδιά. Γιβραλτάρ, εντάξει, όχι, δεν μου πάει καρδιά. Για όνομα. Δεν μου πάει καρδιά. Καλά. Λοιπόν, έκτο γκρουπ. Θυμίζω, Ισπανία 19, Σουηδία 14, Ρουμανία 13, Νορβηγία 10. Mm-hmm. Έχει τζόγο εδώ δεύτερη θέση. Μάλτα 3, Φαρόε χωρίς βαθμό. Και τα παιχνίδια μας είναι Σουηδία, Ισπανία. Ένα χιναράκι να ανάψουν τα αίματα. Ναι. Ωραίο. Φαρόε, Μάλτα. Άσος, εδώ είναι ο Άσος. Εδώ είναι ο Άσος. Μα εδώ είναι ο Άσος. Και Ρουμανία, Νορβηγία. Ωραίο μάτς. Χ, λέω εγώ. Άσο. Και εδώ. Λοιπόν, έχουμε έναν αγώνα για το Group G, το 7ο group, όπου θυμίζω ότι έχουμε Πολωνία 19, Αυστρία 16, Βόρεια Μακεδονία και Σλοβενία από 11, Ισραήλ 8, Λετωνία 0 και το μάτς μας είναι Ισραήλ-Λετωνία. Εντάξει. Okay. Άσος, okay. Ναι. Λοιπόν, και πάμε στο δικό μας το group. Μετά, όπου έχουμε τρία παιχνίδια αύριο για το δικό μας το γκρουπ. Θυμίζω τη βαθμολογία όπως είναι μέχρι στιγμής. Η Ιταλία είναι στους 21 με 7 στα 7. Στους 12 η Φιλανδία. Από 10 Αρμενία και Βοσνία. 5 εμείς, 2 το Λίχτενστάιν. Και τα παιχνίδια είναι Φιλανδία-Αρμενία. Και θα είναι άσος. Και θα είναι άσος. Άσος. Ναι, οκ, okay, ναι. Θα είναι άσος. Λιχτενστάιν, Ιταλία, εντάξει. Ναι. Και Ελλάδα, Βοσνία. Για πες. Έχουν κίνητρο οι Βόσνοι, πολύ ισχυρό μετά την τεσσάρα στη Φιλανδία. Έχουν. Αυτό σου λέω και εγώ λέω διπλό. Διπλό λες. Ναι. Δεν είμαστε σε κατάσταση τώρα να λέμε κάτι άλλο. Μακάρι, αλλά αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων. Εσύ και μπορείς... όλα τα πειράματα, τα τέτοια, τα άλλα κτλ. Εσύ μπορείς να κρίνεις και να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις. Ο γκολ η Τουρκία. Κάτσε να δούμε τώρα, θα έχουμε τις πλακίες. Νομίζω είδα κατευθείαν ένα χαιρετισμό. Να τόσο. Αυτό είναι το 3, αυτό το έχει κάνει 4 φορές ήδη. Μάλιστα το λέει και Ντεμιρέλα, αν πρόλαβα να δω καλά. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν. Για πες λοιπόν, εσύ μπορείς να προκριθείς, τι μου λέγες. Μπορείς, λέω, να κρίνεις και να είσαι βέβαιος για την κρίση σου εάν η Ιταλία έπαιξε σε χαμηλό τέμπο το παιχνίδι, όχι. Μπορεί να έχει και βάρ τον γκολ. Δεν έχουμε βάρ εδώ. Όχι. Ό,τι έγραψε, δηλαδή. Ωραίο τότε. Okay.
Λοιπόν, εναντίον της Τουρκίας εννοείς. Να. Εντάξει, δεν φάνηκε να φορτσάρει η Ιταλία. Να σου το πω και έτσι. Δεν φάνηκε να φορτσάρει. Δηλαδή δεν φάνηκε να σκίζεται. Απ' την άλλη, με μια ομάδα η οποία έπαιζε με 10 παίκτες πίσω από τη σέντρα, με ποιο τρόπο ακριβώς θα φόρτσαρε. Δηλαδή, πώς θα βλέπαμε την Ιταλία να φορτσάρει, να σου το πω διαφορετικά. Τι θα βλέπαμε παραπάνω. Περισσότερα τη σπριντ των 5 μέτρων, του αμυντικού πιο ψηλά. Ναι. Προσπαθώ να το καταλάβω λογικά. Δηλαδή, πώς θα βλέπαμε την Ιταλία να φορτσάρει με μια ομάδα που έπαιζε στο 1 τρίτο του γηπέδου σχεδόν. Ναι. Τι σημαίνει φορτσάρω και παίζω σε φούλη. Γιατί το διαβάζει και προσπαθώ να το καταλάβω. Τι σημαίνει λοιπόν φορτσάρω και παίζω σε φούλη ρυθμό. Ότι τι. Με μετεθούν κατακύματα πώς απέναντι σε ένα ανθρώπινο τείχος με τρεις γραμμές άμυνας. Τι σημαίνει λοιπόν φορτσάρω εκεί. Όλοι κάτω ήταν, οι στόπερ περιμέναν στη σέντρα και όλοι οι υπόλοιποι ήταν πάνω από τη σέντρα και προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο να περάσουν την μπάλα, ας πούμε, ανάμεσα από, το... ναι. από τις παγίδες και τις ρουφίχτρες. Δηλαδή, Ντάξει. το ακούω, άρα, ναι. προσπαθώ να το καταλάβω okay, τι σημαίνει okay. αυτό. Ντάξει. Ντάξει. Τέλος πάντων. Όσο για το αυριανό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι, να σου το πω διαφορετικά, αύριο θα δούμε αν όντως υπήρχε κάποιο σχέδιο το Σάββατο, πραγματικό. Εγώ λέω ότι υπήρχε σχέδιο το Σάββατο. Υπήρχε σχέδιο το Σάββατο. Οι καθαρές μας ευκαιρίες ήταν πιο πολλές από τις Ιταλίας. Ναι. Στο παιχνίδι. Σχέδιο υπήρχε, έτσι. Υπήρχαν συγκεκριμένες αδυναμίες που τις έχουμε γενικότερα ως ελληνικό ποδόσφαιρο και κάποια πράγματα πήγαν καλά. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Όχι, δεν ισοπεδώνω τίποτα. Απλώς για λέω το τέμπο αναρωτιέμαι. Ναι, λέω απλά ότι παίζουμε από κόντρα σε μια ομάδα η οποία μετά την τεσσάρα της Φιλανδίας έχει πολύ ισχυρό κίνητρο. Να κερδίσει και να παραμείνει στο κυνήγι δεύτερης θέσης. Σωστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κερδίζει με το κίνητρο, βέβαια. Όχι, αλλά δεν είναι μια ομάδα διάφορη. Ναι. Δεν είναι μια ομάδα η οποία είτε έχει περάσει και δεν την νοιάζει, είτε είναι χαμένη και σίγουρα, δεν την νοιάζει. Σίγουρα. Θα τα δώσουν όλα. Από την άλλη. Και έχουμε και background με τη Βοσνία. Σωστό. Και background. Αυτό λέω όμως ότι εμάς μας δίνει και ένα τσικ παραπάνω. Και θα μου πεις, οι περισσότεροι παίχτες που ενδεχομένως είχαν το κίνητρο με τη Βοσνία δεν βρίσκονται καν στην ομάδα. Να σου πω, ναι, λέω και ένα και... κίνητρο και οι Βόσνοι έχουν ένα κίνητρο να μας κερδίσουν. Ναι, ναι. Και εμείς να μην μας κερδίσουν, ναι. να σου το πω ανάποδα. Γιατί, για ποιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο που έχουν και αυτοί. Έχουμε μια κοντρίτσα, α το πούμε έτσι. Γιατί σηκώσανε κάνα πανό στην έδρα του για τη σφαγή στο δίστομο. Όχι. Εμείς σηκώσαμε για τη Σερμπένη. Αλήθεια. Ναι. Άρα ποιος έχει πιο ισχυρό κίνητρο. Καλά, με αυτή την έννοια, ναι. Ναι. Αλλά... πώς να σου πω. Αν αύριο δούμε το ταμπούρι το παιχνιδιού της Ιταλίας να μετατρέπεται σε κάτι, σε ένα σχήμα που δείχνει με όσες αλλαγές γίνουνε. Ναι. Που δείχνει μια διάθεση να παίξουν πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το κάνουμε. Πιο δημιουργικό να μην το κάνουμε. Ναι, ναι. Πιο δημιουργικό ποδόσφαιρο. Τότε ναι, θα πω ότι όντως υπήρχε σχέδιο και καλώς κάναμε αυτό που κάναμε απέναντι στην Ιταλία και καλώς κάνουμε αυτό. Καλά, ούτως ή άλλως καλώς κάναμε αυτό που κάναμε απέναντι στην Ιταλία. Δεν θα πας να στο ξέφωτο. Βέβαια. Δεν θα πας να βγεις στο ξέφωτο τώρα εκεί με τους Ιταλούς να ανεβάσεις τα στόπερ σου λίγο πριν τη σέντρα. Καλώς το κάναμε. Καλώς το κάναμε. Ό,τι και αν έγραφε το. Είτε μετατρέπαμε κάποια ευκαιρία σε γκολ, είτε τελικά δεν τα καταφέραμε. Καλώς παίξαμε ένα παιχνίδι πολύ προσεκτικό. Mm. Τι συζητάμε, την Ιταλία παίζεις. Απλώς συγγνώμη που θα το πω. Διάβασα και τις σημερινές και όσα είπε σήμερα ο Φαντεσχίπη, όπως αλλιώς εν πάση περιπτώσει προφέρεται. Συγγνώμη για να δανειστώ μια έκφραση του Αντώνη Πανούτσου που νομίζω ότι ταιριάζει εδώ πέρα. Αυτά περί ενέργειας για τον Πασχαλάκη είναι παπαριές καμαρωτές. Περί, συγγνώμη. Περί ενέργειας. Τι ενέργειας. Ότι η ενέργεια ήταν αυτό που έκανε τον Πασχαλάκη βασικό. Και τον ρωτήσανε, λέει, πώς και έπρεπε τον Πασχαλάκη βασικό. Ο Πασχαλάκη δεν τον είχατε καν καλέσει. Λέει, ήρθε 5 μέρες πριν. Λέει, ναι, αλλά βεβαίως στους προπονήσεις εμείς κοιτάμε την ενέργεια που βγαίνει. Εντάξει, ναι. Ο Διούδης δεν ήταν να παίξει και ο Βλαχοδήμος λέει, είχε κάτι θέματα με την Μπενφίκα. Πώς να εξηγήσει τι. Ναι. Και ο Πασχαλάκης έβγαλε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια γι' αυτό τον. Συγγνώμη, παπαριές. Αυτό συγγνώμη, παπαριά. Και νομίζω ότι είναι. αν και όλα τα πράγματα που δεν μπορείς να συζητήσεις γιατί δεν έχεις αποδείξεις. Να πεις, εντάξει, επειδή μου και εγώ δεν καταλαβαίνω εγώ το Χατζηδιάκο για παράδειγμα γιατί τον έβαλε, αλλά πιθανώς να μπορεί να το εξηγήσει και ίσως να ξέρει καλύτερα μας. Για τον Πασχαλάκη όμως νομίζω ότι ξέρεις. Τελειώνει κάποιο το πώς ξαφνικά ο Πασχαλάκης βρέθηκε από το σπίτι του. Ο Χατζηδιάκος που παίζει, ρε παιδί μου. Στον Αλκμαρ. Ωραία. Σε ποια χώρα είναι. Ναι, το ξέρω, αυτό σου λέω. Τάξη. Λέω ότι για το Χατζηδιάκο, παρόλα αυτά λέω, ναι. Μπορείς κάπως να το εξηγήσεις. Μπορείς. Ναι. Γιατί. Γι' αυτό που είπες. Α.
Ακμάρ, για τον Πασχαλάκη δεν μπορείς. Μπορείς. Ενέργεια. Μπορείς. Ενέργεια. Μπορείς. 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 Όχι, μπορείς να το εξηγήσεις, αλλά δεν προλαβαίνω να σου πω, πάμε στη διακοπή. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Cup. Άντεξε η Ουκρανία. Βάστηξε. Τελικά μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. 2-1. Το Γαλλία Τουρκία βρίσκεται στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στις τελευταίες επιθέσεις, προσπάθεια για επίθεση της Γαλλίας. Πλάγιο διτής, τόλιξε. Λοιπόν, Γαλλία-Τουρκία 1-1. Που σημαίνει ότι Τουρκία και Γαλλία εξακολουθούν να συγκατοικούν στην κορυφή του 8ου γκρουπ με 19 βαθμούς σε 8 παιχνίδια. Ενώ στο γκρουπ της Πορτογαλίας, Ουκρανία 19, Πορτογαλία 11, Σερβία 10. Σερβία και Πορτογαλία με ένα παιχνίδι λιγότερο από την Ουκρανία. Παρόλα αυτά. Λοιπόν, τελείωσε επίσης το Κόσοβο-Μαυροβούνιο 2-0. Τελείωσε το Λιθουανία-Σερβία 1-2. Τελείωσε το Μολδαβία-Αλβανία 0-4. Περιμένουμε να τελειώσει μόνο το Βουλγαρία-Αγγλία που είναι 0-6. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 0-4 στο ημίχρονο. Δεν νομίζω να αλλάξουν και πάρα πολλά στο παιχνίδι αυτό. Οπότε αφήνουμε τα παιχνίδια. Πάμε στα δικά σας. Τσάου, σήμερα βγήκε λογαριασμό σε 79,79 σούπερ μάρκετ. Βράχει και το βρακάκι ή πρέπει να στείλω κασέρι για να συγκινηθείς? 79,79. Γιατί να συγκινηθεί κάποιος? Καμία συγκίνηση. Κάποιος άνθρωπος που έχει κάποιους ψυχαναγκασμούς εννοώ. Πόσο τιμά ελληνικό αθλητικό site, το οποίο χθες είχε live streaming μετάδοση των αγώνα αιωνίων στο ping pong, λέει ο Γέρι Μινάρας. Πάρα πολύ καλά. Λαμπρά. Σάββατο βράδυ είμαι σε σπίτι παντρεμένου κολλητού. Σε κάποια φάση ζητάει το κινητό του γυναίκα του για να δει κάτι σε εφαρμογή. Νομίζω διέκρινα στα μάτια του αυτό που όλη η ζωή περνά μπροστά του. Κάποιος λέει, υπάρχει και η άποψη ότι απλά στέλνουν χαιρετισμό στους συμπατριώτες τους που πολεμάνε και όχι απαραίτητα επιδοκιμάζουν την εισβολή. Ναι, μην πατήσουν κάνα λέγκο εκεί που πάνε και σκοτώνουν γυναικόπαιδα και πάθουν κανένα διάστρεμα. Πρέπει να τους στηρίξουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια. Όχι, το Βαϊανάλντουμ δεν είναι πιασμένο. Εσένα που ρωτάς. Πολλά δείγματα για Fortnite. Βλέπω έχει, ο κόσμος έχει φάει κοκομπλόκο με το Fortnite. Τι έγινε ακριβώς, κόπηκε, τι συνέβη? Έπεσε, φταίει η μαύρη τρύπα, Κώστα. Είχαμε θέμα. Τι μαύρη, τι έγινε? Δεν ξέρω, έπεσε μαύρο. Ο Γεωργάτος με πέταλα λέει, ως αρτινός επιβεβαιώνω τη μελέτη του site και έχω έναν τρόμο για το συνδυασμό Big Tits και Similfs. Ναι, okay. Τι μα φίλη μου που απέρριψε τύπο μετά από ένα μήνα φλερτ επειδή της πρότεινε να πάνε σε Φερλή, λέει ο Γεωργάτος με πέταλα. Ντροπή της, λέω εγώ. Ακούλτουρη, εμένα μου φαίνεται, ακούλτουρη. Ο έμπειρος Βενετίας λέει: η σημερινή συζήτηση μου θύμισε μια παλιά έρευνα του Μαξίμ με θέμα το βρόντιγμα των Ελλήνων και τον Μερακλή που είχε δηλώσει ότι είχε βροντίξει με Σάντρα Μπούλοκ. Κάποιος λέει: ο Τζιμπρίλης σε πανηγύριζε τα γκολάκια που παστέλνουν με σαρωτικό χαιρετισμό. Υπήρχε κάποιος πόλεμος που προσπαθούσε να στηρίξει τότε ο Σισε και δεν το θυμάμαι. Είχαν κάπου οι Γάλλοι σε κάποια πολεμική επιχείρηση και του στήριζε με αυτόν τον τρόπο, ή απλά ήταν ένας τρόπος να δείξει ότι είναι στρατιώτης ομάδας, δεν ξέρω εγώ τι. Μεγάλο μήνυμα. Μεγάλη αλήθεια. Όλοι σκεφτήκαμε για μια πορνοστάρ. Κρίμα τόσο όμορφη γυναίκα να τα κάνει αυτά. Νιώσαμε για λίγο στενοχώρια και συνεχίσαμε να τον παίζουμε. Στον Καναδά λέει, έχουμε εκλογές και η ελληνική παροικία του Μόντρεαλ στηρίζει Τρουντό. Πόσο τιμή παππού που πήγε σε αφίσα αντιπάλου κόμματος και έγραψε πάνω καραγκιόζιδες. Αποφασίσαμε με φίλους σε group chat να γράφουμε κάθε τρεις και λίγο Αλ-Κάιντα και ISIS, να δούμε σε ποιον θα πάνε πρώτα τα μαύρα τζιπ. Μετά από μία μέρα άρχισε να κολλάει το application και να ακούγεται ο ήχος του μηνύματος χωρίς να έρχεται μήνυμα. Ευχαρίστησα αμέσως την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη CIA και διέγραψα τον group. Μάλιστα. Και τότε επειδή το διέγραψε, δηλαδή τι, ότι δεν θα σου έρθουν τα μαύρα τζιπ. Μπορεί να πάνε κάπου αλλού πρώτα. Να μην είναι top priority να πάνε σε εκείνο. Γιαννάκο μου, θέλεις να σε κεράσω σπιτική τσίφσα, κάρι, δόπιτα και γαλακτοβούρεκο από πρωτόγαλα παραγωγής μου να σου λυθεί το διήλυμα των γλυκών? Αρτούρο, Άγιοι 40, θα σου κλέψω την καρδιά.
Και εγώ, το ότι θα πήγαινε σε Φερλή, σας πειράξε εσάς. Το ότι ήταν φίλοι του, δεν σας χάλασε. Εγώ είμαι κριτικός και επιβεβαιώνω ότι μας αρέσουν οι τσόντες με μαυρούλες και έχουμε κολλήσει κιόλας. Μας έχει γίνει έμπονη ιδέα. Σε Φερληθείτε! Τσόντες Μάριο Σαλιέρη, τέχνη λαός πολιτισμός, λέει ο Μπεχαρικιού. Έλυσε ένα μήνυμα που οφείλει να διαβαστεί. Φίλε μου, δεν σημαίνει ότι όπου υπάρχει πόλεμος υποχρεούσε να είσαι εναντίον και αντίθετη άποψη χωράει στη δημοκρατία, λέει ο Γιώργος. Ναι, στη δημοκρατία. Όπως πολύ σωστά το είπες. Όταν μιλάμε για δημοκρατία. Μιλάμε για δημοκρατία εδώ πέρα. Για πες μας που είναι η δημοκρατία ακριβώς, να καταλάβω. Ζουλιέτ Μπινές λέει, με τιμάει που για να διαβαστούν τα μηνύματά μου τα στέλνω με σύστημα μπουκουβάλα στην αρχή, στη μέση και στο τέλος διάσπαρτα. Μπουκουβάλας ο μπαμπάς μας, το φως μας με δύναμη και ισχύ ΕΣΠΑ. Μπορούμε να ποινικοποιήσουμε σε βαθμό κακουργήματος τον τίτλο «Έκανε του κεφαλιού της μετά από νίκη ομάδας με 2 plus goal με κεφαλιές», λέει ο Ριόλης Φανελακτέ. Εγώ λέω ναι. 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 Ναι, καρέκλα δεν χωράει. Πικά αυτά που λέγαμε διάφορα. Ναι, μπλέξαν τις βούρτσες. Το να έχεις υπουργό Κώστα Καραμαλή είναι ισοδύναμη με το να έχεις τερματοφύλακα Κασίγια. Τρίτη στο καφέ της σχολής, καφές και τσιγάρα 10 ευρώ. Πέμπτη, καφές 1,30. Τα ψηλά μου στο πορτοφόλι, ω ναι, 1,30 ακριβώς. Με το τύπο γίναμε κολλητάρια, λέει ο Μεμπουζούκη με λυσγάρα και με φίνο μπαϊκάρα. Μεγάλη αλήθεια από τον Αλή, Αλή και Τελεαλή, σφάξαν τον Κουλιμπαλή. Όταν έφυγε, καφές και τσιγάρα 10 ευρώ, περίμενε. Ένα λεπτό. Ένα. Καφές και τσιγάρα 10 ευρώ. Ναι, τι γίνεται, ας πούμε. Ναι, και πόσο κάνει ο καπνός. 8,70 κάνει ο καπνός. 7,40 κάνει ο καπνός. 8,70, ποιος καπνός κάνει 8,70. Άλλο, εντάξει, ναι. Προφυλακτικά, για το πας αλλού τώρα. Καλά, εντάξει. Μια κορίνα, ψωνίσεις. Καμιά παρά Δημητριακό, ξέρεις καμιά λιγούρα. Πας καμιά καρέκλα, πλαστική, από κανένα ρωμά. Έτσι. Βεβαίως, χάκυρο πήγε, αν κάνα πλακά. Λίγο σως για να κολλάει κολλάδα, καλά το χαρτάκι. Κολλάει κολλάδα. Για να κολλάει κολλάδα, είναι. Μεγάλη αλήθεια, όταν καπνίζουμε και πίνουμε ένα ποτό, το οποίο σιγά σιγά τελειώνει, κανονίζουμε έτσι τις γουλιές ώστε να τελειώσουν και τα δύο μαζί. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Ζουλιέτ Μπινές, το κυροπήγιο έσβησε στου πρώτου κουίφ τη δίνει. Καρέκλα γυρνάμε ανάποδα, όρθιος κανείς μη μείνει, ή του τσαούσι πρωινό, κοινό ατζούς με βίνει. Να πούμε επίσης, λέει, ότι ο Πέτρο Τσέχ στο πρώτο του μάτς κατέβασε ρολά και κέρδισε το μάτς για την ομάδα του στο shootout, που είναι σαν τα πέναλτι στο χόκι. Respect στον πρώην Κέρβερο, Νίνα Στακό. Εγώ πάντα θα πω τώρα respect, θα πω κάτι. Εντάξει, κάποιοι θα βρίσουν, αλλά κάποιοι θα αποθεώσουν, πρέπει να το πω. Ναι. Θεωρώ κωμικό πολύ ως ένα σημείο, αλλά και από την άλλη συμπάσχω με όλους ανθρώπους που κάθονται τηλεοπτικά και βλέπουν ένα άθλημα. Του οποίου, εάν το πλάνο δεν είναι πολύ κοντινό, δεν βλέπεις το πακ. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή είδα τη φάση με τον Τζεχ, με το πέναλτι, το πλάνο είναι μακρινό. Το πέναλτι ξεκινάει από το κέντρο και δεν βλέπεις το πακ. Δηλαδή, την απόκριση δεν τη βλέπεις. Είναι λίγο αστείο, αν το σκεφτείς. Αλλά δεν βλέπεις χόκι για να βλέπεις το πακ, για το ξυλίκι το βλέπεις. Πέρα από τη φάση του σουτ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θα βλέπεις ένα άνθρωπο που δεν βλέπει, που παίζεται με μπάλα και δεν βλέπεις την μπάλα του. Πώς το πω. Άμα κρύβει την μπάλα. Λογική, λέει, κάποιος, η δημοτικότητα της κατηγορίας έμπονη στη Λεβεντογένα. Το κενό που άφησε το χλήσιμο του μπαρ Αμαζόνες στο Ηράκλειο είναι δυσαναπλήρωτο. Μάλιστα. Λοιπόν. Μάλιστα. Πολλά μηνύματα. Κατίδης, Τουρκία. Είπε ο Τραμπ. Λέει Τραμπ Τζούνιορ. Ο Τραμπ Τζούνιορ είναι ο γιος του. Ή είναι ο ίδιος. Ξέρω εγώ. Όπως έξω τον Neymar Junior, ας πούμε. Είπε ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν την παρενόχληση δεν έχουν καμία θέση στον εργασιακό χώρο. Υπότιτλοι αυτό το πράγμα. Χοντράδα μου φαίνεται. Ναι. Μου λέει, διάβασα σήμερα από μια επιστήμονα, πρέπει να πω, Ελληνίδα, ο θείος με επιχείρημα το οποίο δεν μπορώ να τα κρίνω ή δεν γνωρίζω, ότι ο Τραμπ έχει άνοια. Ναι. Κρατήσουμε και αυτό.
Κάποιος λέει, δηλαδή, τώρα που πέσε το Fortnite, υπάρχει περίπτωση ο Ντεμπελέ και ο Ζήλ να ξαναρχίσουν να παίζουν μπάλα, λέει ο Τιάν Κάθελ Τιάν Τζάχερ. Ναι, λέω εγώ. Αν δεν βρουν κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Ρίερ Ανάξου, δεν το θυμάμαι αυτό, το θυμάσαι εσύ. Λέει, αυτός ο Χαν δεν είναι ο Βορειοκορεάτης που είχε αναφερθεί παλιότερα στην εκπομπή, που στο ίδιο ρόστερ υπήρχε ένας δεύτερος Βορειοκορεάτης χωρίς στοιχεία, που θα ήταν ο ασφαλίτης. Δεν τη θυμάμαι αυτή τη φάση. Μπορεί, κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει. Δεν τη θυμάμαι. Ομολογώ. Σαντάμ του έρωτα και εσύ Ταλιμπάν, βλέπω σοβαρά την αδερφή κολλητού μου. Ξέρω ότι δεν θα έχει θέμα, αλλά αδυνατό να βρω τόπο προσέγγιση χωρίς να καταλάβει η παρέα. Ιδέες, το ρίλο και να τον πλένεις. Η παρέα θα καταλάβει ούτως ή άλλως. Δεν είναι... Αν έχεις... Μίλα και με τον αδερφό, να πάρεις την έγκριση του αδερφού. Ναι. Ναι, δεν ανακοίνωσε κυρώσεις ο Τραμπ, λέτε. Έχει πει ότι θα ανακοινώσει, μπορεί να είμαι σε επόμενες ώρες ή αύριο, ότι θα αυξήσει κατά 50% τους δασμούς στην εισαγωγή χάλιβα από Τουρκία. Μουσαντέ. Παρακαλώ. Μουσαντέ από Ζουλιέτ Μπινέση και πάλι. Όταν η Βεργκάρα παραπονέθηκε ότι κρυώνει μετά το τρίτο μερεμέτισμα από τον Μπουρί στο πάτωμα δίπλα στο τζάκι, εκείνος είπε μισό να ανάψω καλοριφέρ να σπάσει η υγρασία. Μεγάλη αλήθεια. Τρεις στους τέσσερις Έλληνες έχουν ισχυριστεί ότι είχαν γνωστό που ήταν σε βάρδια σε συγκεκριμένο νοσοκομείο τη νύχτα που γνωστή αειδός πήγε εκεί παρέα με το ψάρι της. Τέσσερις στους τέσσερις. Όχι με το ψάρι. Με το ψάρι, όχι γνωστή. Γνωστός αειδός είχε πάει, αλλά πολύ παλιότερα. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια. Όλοι περιμένουμε τις αιτήσεις ανασκοπήσεις περί Pornhub όπως περιμένουμε τις αθλητικές ανασκοπήσεις στο τέλος κάθε χρόνο. Ναι. Μπράβο! Ναι. Κύριε Γιάννη, αν τα φέρει έτσι η ζωή και μείνετε με μονό αριθμό οδόντων, τι γίνεται. Θα βγάλει ένα. Θα βγάλουμε ή θα βάλουμε, παιδιά. Σιγά τα προβλήματα. Κάνουμε. Προβλήματα είναι αυτά. Άσε μας, Γιάννη, που δεν βλέπεις το ΠΑΚ. Εδώ έβλεπες ταλέντο στο Μετιέτα. Ο Τζος Φακτερή. Ερώτηση. Αν η Νότια Κορέα κερδίσει αύριο, θα τους αφήσουν να φύγουν από τη χώρα. Εντροπή σας τώρα. Εντροπή σας τώρα. Μια τόσο δημοκρατική χώρα. Τι εννοείται δηλαδή τώρα. Ότι είναι bad losers οι Βορειοκορεάτες. Για να δούμε, λέω εγώ. Για να δούμε. Σήμερα πάντως και ενώ ο κόσμος καίγεται, ο Τραμπ έκανε tweet στήριξη διαγωνιζόμενη στο Dancing with the Stars. Γιατί αν κάθε λεπτή Αλτζάχερ. Γιατί καίγεται ο κόσμος, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί. Σαν πως βοηθήσαν οι Κούρδοι στην Νορμανδία, γιατί καίγεται ο Έλατε. Κόσμος. Ενώ, τι κάνανε οι κύριοι. Ενώ ο πρόγονος του ανθρώπου στο Dancing μπορεί να έχει πολεμήσει την παππού του, μπορεί να έχει πολεμήσει την Νορμανδία, γιατί να μην στηρίξουμε δηλαδή. Κατάλαβε τι γίνεται. Μπορεί να ήταν φίλο του στρατιώτη Ράιαν. Πού το πα αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Μπιροκίλ Γκονζάλες. Πέρα από την ανύπαρκτη αντίδραση της UEFA στους αλλεπάλληλους στρατιωτικούς χαιρετισμούς των ποδοσφαιριστών σε επίπεδο εθνικών, να τονιστεί και το θέμα σε συλλογικό επίπεδο. Οι επίσης ανύπαρκτες ως τώρα αντιδράσεις μεγάλων ομάδων μόνο καλό δεν κάνουν ώστε να βάλουν ένα χαλινάρι. Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων, η Τσενγκίζουντερ στη Ρώμα, Τσαγκλάρ Σογιοντσού στη Λέστερ, Μερίχ Ντεμιράλ στη Γιούβε, Χακάν Τσαλχάνοκλου στη Μίλαν και Τσέγκ Τοσούν στην Εύερτον είναι παίκτες με τεράστια επιρροή. Η εικόνα των οποίων με την εθνική ομάδα μεταφέρεται στους φιλάθλους συλλόγους. Σχόλια κάτω από ανάρτηση του Ντέρ στο Twitter με φωτογραφία με στρατιωτικό χαιρετισμό από Ιταλούς. Συγγνώμη Τσέγκο, αλλά διαφωνώ. Πάρε τον μπούλο από εδώ που χαίρεσαι για δημόσιες εκτελέσεις. Ντροπή, μην ξαναβάλεις τη φανέλα της Ρώμα. Εν αναμονή μάλλον του τίποτα. Μάλιστα. Okay. Κάποιοι κακοί θα λέγανε ότι είναι πιο πιθανό ο Βαϊμάκης να κεράσει το σοφάκι παρά να βάλει πετρέλαιο στην Κίζη. Ναι. Ο Σανιαζητός Θεσσαλονίκη, 28 και σήμερα, λέει με τη μάη που ζήτησε από το διοικητή μου να μου ρίξει καμιά κοσαριά μέρες φυλάκα γιατί διάολε δεν θέλω να πάω στην κολοσχολή. Mm-hmm. Παρένθεση, προφανώς έχω την οικειότητα να μιλήσω με το διοικητή αφού πολύ μπριζωσαν και του λόγου μου είχε χρόνια να δει το ναυτικό. Μάλιστα. Καλησπέρα Κώστα, αν δεν έχεις πετρέλαιο και θέλεις να φάμε γαλακτομπούρεκο, σου κάνω τα εισιτήρια να έρθεις Κρήτη να αναλύσουμε τα έμπονη movies. Συμφαλιός 1,95 κιλά μυς. Μάλιστα. Στράτλι. Ναι, γεια σας. Ίσης είστε εκεί, ίσης εκεί δεν είστε. Στην Αγγλετέρα τους λοκούς μανάκλινδρα σφραγίστε. Ή Κρήτη με τη Χάιντι βροντοκοπούν ημίστε. Κουρμπέλι Ντάνς λέει, ακούγοντας την αναφορά στο Δήμο Σταρένιο και τον Αρτέμι Μάτσα, έχω να πω μια ντροπιαστική ιστορία που συνέβη πριν 28 περίπου χρόνια όταν ήμασταν ακόμα έφηβοι. Ο Αρτέμις Μάτσα ζούσε στο Παγκράτη όπως και εγώ και τον είχα συναντήσει πολλές φορές. Εκείνη την εποχή πήγαμε σε μια καφετέρια στην πλατεία Πλαστήρα, τον Πελίσιμο, η οποία δεν υπάρχει πια. Η καφετέρια βρισκόταν σε ένα πλάτωμα απέναντι από την πλατεία, το οποίο ήταν 2,5 με 3 μέτρα πάνω από το επίπεδο του δρόμου λόγω της κατοφέρειας. Εμείς
Συνηθίζαμε να καθόμαστε στα κρεανά τραπέζια για να βλέπουμε τι γίνεται και στο πεζοδρόμιο. Κάτω από την καφετέρια είχε στάσει τρόλεϊ και μια μέρα έτυχε να περιμένει εκεί ο Αρτέμις Μάτσας. Το πειραχτήρι της παρέας, έχοντας πιει κανένα δυο ουζάκια, μόλις τον βλέπει αρχίζει να φωνάζει. Νάτος, αυτός είναι. Εσύ δεν είσαι ρε που κατέδωσες τον καζάκο στους Γερμανούς, δεν τρέπεσαι καθόλου. Άλλα τέσσερα άτομα που περίμεναν στη στάση ξέσπασαν σε γέλια μαζί με όσους έτρεξαν από την καφετέρια προς το μέρος μας για να δούνε τι συμβαίνει. Ο κύριος Μάτσας κοκκινίζει ολόκληρος, κατεβάζει το κεφάλι, δεν λέει κουβέντα και ξεκινάει να φύγει, αλλά το μαρτύριό του δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο φίλος μου, συνεπαρμένος από την αποδοχή, του φωνάζει πάλι: Ναι, ναι, φύγε τώρα, κανείς δεν θέλει προδότες γύρω του. Περιττό να πω ότι όσο γελάσαμε τότε σαν ανόητα σχολιαρόπεδα που ήμασταν, τόσο ντρέπομαι τώρα κάθε φορά που το θυμάμαι. Μάλιστα. Δέσποια, όλοι κάνουμε βλακίες μικροί και κάποιοι κάνουμε και μεγάλοι. Δεν είναι θέμα. Σήμερα ο μεγάλος Ταραλίδης έδωσε συνέντευξη με συμβουλές για το πώς θα πετύχει ο Κωστής στον Ολυμπιακό. Και άρα, όχι, άρα θα πετύχει. Αν όχι ο Τάραλος, ποιος. Έτσι. Λόρδο Σύρων, μεγάλη αλήθεια. Σε κάθε σπίτι, οι σακούλες σούπερ μάρκετ φυλάσσονται κάτω από την αεροχή. Ναι. Ναι. Επίσης, προτείνει τα ψευδόνυμα ο Εγκομίτης του Χάλεϊ, mm-hmm. το αντίπαλο Μπέος mm-hmm. και τα Μπενζεμά πορεύονται και οι χείρες Κονομιούλερ. Μάλιστα. Μεγάλη γκουρού, τώρα θέλω τη βοήθειά σου. Βρέθηκα μετά από πάρα πολλά χρόνια πέρσι το καλοκαίρι με την κόρη του νονού του αδερφού μου. Είμαστε ίδια ηλικία. Αμέσως υπήρξε έλξη ανάμεσά μας. Ήρθαμε κοντά όλο το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι την πάτησα και την ερωτεύτηκα όπως και αυτή σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Το Νοέμβριο έμπαινα στρατό. Κάναμε μια σοβαρή κουβέντα για το πώς θα το διαχειριστούμε. Στην αρχή έλεγε ότι δεν μπορεί να είμαστε τόσο μακριά συνέχεια. Μετά το άλλαξε και είπε ότι θα με στηρίξει και θα κάνει υπομονή γιατί δεν θέλει να με χάσει. Και τελικά μετά από λίγο καιρό χωρίσαμε. Απολύθηκα από το στρατό, δεν μου έστειλε ούτε ένα μήνυμα όλο αυτό το διάστημα και η μόνη μας συνομιλία ήταν ένα χρόνια πολλά που της έστειλα στα γενέθλιά της και με απάντησε με ένα ευχαριστώ πολύ κουμπαρούλι μου, χάρηκα που μου έστειλες. Έμεινα να κοιτάω το κουμπαρούλι γελώντας 10 λεπτά. Και φτάνουμε στο σήμερα που ακόμα τη σκέφτομαι και θέλω να ξαναβρεθούμε τι να κάνω. Τίποτα. Τίποτα. Να ξαναπάς στρατό να σου φύγει. Να πας επίστρατος. Ναι. Ο αδερφός συνέχεια του προηγούμενου μεταξύ σοβαρού και αστείου γνωρίζει και εγκρίνει. Το θέμα είναι ότι δεν βρισκόμαστε άμεσα αλλά σε κοινή παρέα. Να κανονίσω τσατσιλίκι με αδερφό και παρέα. Ναι, αφού εγκρίνει ο αδερφός. Ναι, τσατσιλίκι. Μην είναι όλοι μαζί εκεί και δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι και μπροστά του και ντρέπεσαι. Ναι, κάνε ένα πιο μικρό και ευέλικτο σχήμα. Ναι. Ναι, παιδιά, έχουμε πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει με NBA, Κίνα, Hong Kong κτλ. Όπως έχουμε πάρει χαμπάρι τις φυλακίες του Τραμπ που τη λέει στον Πόποβιτς και στον Κέρ και έχουμε πάρει και απάντηση, έχουμε πάρει ήδη την οργισμένη απάντηση του Πόποβιτς στον Τραμπ. Ναι. Τον αποκάλεσε δηλό και ο οποίος αποθέωσε τον Σίλβερ, τον κομισάριο του NBA, για το γεγονός ότι υπάρχει δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Και αυτό επιτρέπει και ο Σίλβερ, ο κομισάριος του NBA, στους συνεργάτες του να κάνουν, να τοποθετούνται δηλαδή και με ζητήματα πέρα από το μπάσκετ, να τοποθετούνται και με ζητήματα πολιτικά. Και μια χαρά τον έβαλε στη θέση του ο Πόποβιτς τον Τραμπ. Ζηλεύω πάρα πολύ στην Αμερική αυτό το πράγμα. Ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού το κάνουν, ναι. Παίρνουν θέση. Παίρνουν και έχουν θέση, το θάρρος δηλαδή, γνώμης τους όλοι, ναι. Και όποτε χρειαστεί, κάθε φορά, ναι. Δεν... Και τα βάζουν με τον πρόεδρο, δεν τα βάζουν με κάποιον γερουσιαστή, με κάποιον υπουργό, τα βάζουν με ό,τι παραπάνω υπάρχει. Ντρέπομαι που στην Ελλάδα για σχεδόν κανένα ζήτημα φασισμού, νεοναζισμού, ρατσισμού ή οτιδήποτε άλλο, οι αθλητές κοιτάνε τη δουλειά τους. Ντρέπομαι που στην Ελλάδα δεν τολμάνε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων να ορθώσουν ανάστημα και να μιλήσουν. Ναι. Στην Αμερική δεν φοβούνται. Που έχουν και συμβόλαια εκατομμυρίων, που έχουν εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που κουβαλάνε. Κουλτούρα, είναι θέμα νοοτροπίας. Okay. Ο Διαφανής ώρα συμπληρώνει τη μεγάλη αλήθεια την προηγούμενη. Ναι. Λέει: δίπλα στις σακούλες για τα σκουπίδια κάτω από τον αεροχήτη αποθηκεύονται και οι εφημερίδες που χρησιμοποιούνται ως πάτος για τα ζουμιά αυτές. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και επίσης ως πάτος για τα λάδια και τα λοιπά, μήπως τρέξουν. Έτσι. Επίσης. Μεγάλη αλήθεια από Γιούργια Κλίσμα. Ο σωστός φοιτητής που κόβεται στο ξύρισμα πάντα θα πει με έκοψε και όχι κόπηκα. Ο Παζιάννα Πάο Γκασόλ, σας ακούω παλιά σχετικά 10 χρόνια, ωστόσο δεν στέλνω συχνά. Έφτασε και για μένα η ώρα του στρατού. MP3 με κονσέρβες Fight Club θα γίνουν ο καλύτερος φίλος μου για αρχή. Ο Εύρος είναι ζόρικος και το άγχος μπόλικο. Το χαρτί ήρθε την Παρασκευή, παρουσιάζω αύριο. Καλές εκπομπές, δώστε μου δύναμη. Έλα, μόλις ζόρικος ο Εύρος τώρα. Σιγά, τι είναι ο Εύρος τώρα. Τι είναι δηλαδή, επειδή είναι 900 χιλιόμετρα μακριά, έλα, χιλία, τώρα. Θα λες Εύρος τέλος. Ναι, εντάξει, θα είσαι το παίζει μάχημος μετά στην παρέα. Θα λες που είπε Εύρο, που υπηρέτησε Εύρο. Σύντομη. Σχήμα, τι να κάνω, έλα, πάνω. Ένας χρόνος είναι ο στρατός. Πόσο, ένας χρόνος δεν είναι, 9 μήνες. 9. 9. Θα πάει ένα χρόνο, λένε τώρα, ή όχι. Δεν έχει πάει. 9 μήνες. Σύντομη ιστορία για την οικουμενικότητα του της Δότης εκπομπής. Την προηγούμενη εβδομάδα, λέω Στέλιος, περίμενα σε ουρά ATM ακούγοντας Fight Club. Μου ήρθε λοιπόν η ιδέα να δοκιμάσω το χαρατό του Φαϊμάκη. Και χωρίς να το πολυσκεφτώ, αμολάω τη δοκιμασμένη ατάκα, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες.
Μπάρμπας ακριβώς μπροστά γυρνάει και ετοιμάζεται να μιλήσει. Παρένθεση, δεν θα μάθουμε ποτέ αν είχε τσιμπήσει ή όχι. Και εκεί έρχεται η επική, πλην τιμητική για σας χαλάστρα. Τύπος δύο θέσεις μπροστά, γυρνάει και μου λέει: άστα αδερφέ, και εγώ Fight Club ακούω. Δεν το απάντησα ποτέ, γιατί ξενέρα ήταν μεγάλη. Ιστερόγραφο, το ATM ήταν στο Νέο Ηράκλειο που και μένω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Νίκος, πώς είναι ή τι ηλικία έχει, αλλά αν ήταν αυτός, θέλω να ξέρει ο ψηλός, θέλω ο ψηλός να ξέρει ότι άνετα άφηνε. Ότι άνετα άφηνε. Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει, το ATM δεν δουλεύει πολύ αυτό, γιατί στο ATM δεν υπάρχει μεγάλη ανάκτηση. Τώρα, με τα capital controls υπήρχε, που υπήρχαν ουρές στα ATM. Το, η ATAC αυτή δουλεύει καλά σε εφορίες, τράπεζες, τα λοιπά, που έχει ουρά. Ναι, πολύ καλύτερα. Στο ATM τώρα πώς θα κάνει όλους μπροστά, δηλαδή, και κάνα τέτοιο να πληρώσει, κάνα ΦΠΑ, κάνα ρυθμίση. Ενδεχομένως, λέω εγώ, και σε ζόρικη ουρά με τυριά σε σούπερ μάρκετ. Ίσως. Σε ζόρικη με όχι πολύ εσύ, λαό. Όχι, όχι, όχι. Είναι εκεί πας να πληρώσεις, είναι εκεί πας να πονέσεις. Είναι εκεί πέρα που υποφέρεις. Ναι, ναι, που φορεία είναι φορεία τράπεζα. Τράπεζα, ναι, ναι. Κατά βάση. Τα υπόλοιπα τώρα και στα τυριά περιμένεις. Δεν απίστευα μας κατάσταση σε αλήθεια. Θα περιμένουμε για τυριά. Ψωνίσεις. Τι ρήπα θα πάρεις. Ναι. Ούτε στο ATM. Στο κτηματολόγιο. Ναι, όλα αυτά πολεοδομή. Ό,τι έχει. Παίζουν όλα αυτά. Βεβαίως. Αλλά όχι σε ATM τώρα και σε τυριά και σε σαλάμια. Όχι. Ο Αλέξης Χρυσούλης λέει στο γελίο αργοπορημένο ένα σχόλιο για το παραλήρημα του Βαϊμάκη σε σχέση με το ΒΑΡ. Όταν διαβάζετε γραφικά μηνύματα Ελληναράδων, τα διαβάζετε με φωνή 4. Όταν ο Βαϊμάκης λοιπόν γίνεται φουλ Ελληναράς και φτύνει στα μούτρα των διαιτητών με καταπληκτικές εκφράσεις του τύπου χεστήκαμε για την αυτοποίθηση του διαιτητή, ναι, λες και μπορεί να υπάρξει ποδόσφαιρο, ένα άθλημα που αφήνει τεράστιο χώρο στην ερμηνεία των φάσεων χωρίς διαιτητή, γιατί δεν βάζετε πιο δυνατά μπάσα. Δεν είναι προετοιμασμένοι οι χολύπτε ότι θα έχουμε ξέσπασμα. Άρασε. Μπορώ να διαβάσω, έχουμε μιλάει ή μπορώ να διαβάσω ένα mail, ένα λεπτό, ναι, αλλά είναι σημαντικό. Γιατί είναι ένα mail ενός ακροατή, τον οποίο έχει τύχει τον γνωρίσει από κοντά και πώς το λένε, υπογράφω για το ποιόν του. Mm-hmm. Και έχει δώσει και κοσαρού. Με τίτλο, όχι, μάλιστα, με τίτλο «Γιατί το όπα του Γιώργου Αλκαίου είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική κληρονομιά του σύγχρονου ελληνισμού». Ναι. Πρώτον. Ο Αλκαίος, πλαισιωμένος από το μουσικό συγκρότημα των Friends, ντύνεται στα λευκά, συμβολίζοντας την αγνότητα της πατρίδος μας. Δεύτερον, η μουσική είναι ένα κράμα ηλεκτρονικής μουσικής, δείγμα καλλιτεχνικού προοδευτισμού, αλλά η χρήση της ποντιακής λύρας υπενθυμίζει στο φιλοθεάμον κοινό τη διασπορά, τον πόντο, τον απανταχού ελληνισμό. Τρίτον, το επιφώνημα Ου των χορευτών παραπέμπει στους μυρμιδόνες του Αχιλέα καθώς και στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αναφέρω και τις δύο περιπτώσεις, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ακόμα υπό έρευνα και δεν υπάρχει σαφές συμπέρασμα. Τέταρτο. Σε σημεία που αδυνατεί να συλλάβει το γυμνό μάτι, η χορογραφία σχηματίζει τον ήλιο της Βεργίνας και το σταυρό της Ορθοδοξίας. Για το τέλος, αφήνω το πιο αξιοσημείωτο. Όπα. Τόσο η χρήση του όπα, αλλά και οι στίχοι που το συνοδεύουν, βάζω μια φωτιά σε όλα τα παλιά, περασμένα, ξεχασμένα, και ειδικά ο στίχος καταγγελία, παύλα δρυμή κατηγορώ, πλήρωσα όσα χρωστούσα και τα δανεικά, περνάνε ένα μήνυμα που δεν πρέπει να ξεχνά κανείς. Η Ελλάδα μας αντιστέκεται, υπομένει και επιμένει και θα θεραπεύσει ξανά. Κάπου όπα. Μάλιστα. Είναι από τον. Είναι από τον Κωνσταντίνο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Ναι. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Παναγιώτη Ρήλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο θα είμαστε εδώ για τη μετάδοση του αγώνα. Οπότε, κανονικά Τετάρτη. Βεβαίως. Γεια σας.